Ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24 εδώ στον Λίμπερο. Από τώρα μέχρι και τις 2. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει σε 270 αγωνιστικά λεπτά επί αθηναϊκού εδάφους να μην μπει τη λέξη γκολ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι ο συνάδελφος, δημοσιογράφος, ο οποίος πηγαίνει στην Αθήνα. Άσε με να μιλήσω. Πηγαίνει στην Αθήνα και κατάφερε να περιγράψει τρία παιχνίδια φέτος με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό και με τον Πανιόνιο, όπου ο ΠΑΟΚ σχεδόν δεν έκανε φάση και βεβαίως δεν πέτυχε γκολ. Το χθεσινό ήταν το τελευταίο του. Το τελευταίο του. Με τον Παναθηναϊκό τι φάση έκανε. Το χθεσινό ήταν το τελευταίο του. Από εδώ και πέρα απαγορεύεται η έξοδός του από την πόλη και η είσοδός του, ειδικά έχουμε, στο κάνουμε ραντεβού εκεί. Αττικό λεκανοπαίδιο. Γιατί απαγορεύεται λεκανοπαίδιο οριστικά και αμετάκλητα. Γιατί αν συνεχίσει να πηγαίνει από εδώ και πέρα που ο ΠΑΟΚ θα έχει και άλλα μάτς στην Αθήνα, δεν θα παίξει ο ΠΑΟΚ ούτε το κυπέλλο, ούτε θα έχει... Θα με αφήσεις, Καραγκιόζη, θα με αφήσεις. Δεν θα παίξει ούτε play-off, ούτε τελικό κυπέλλου. Εγώ στα play-off θα εγκατασταθώ στην Αθήνα. Ναι, ναι, καλά. 15 μέρες θα είμαι εκεί. Νομίζεις. Θα μείνεις μόνιμα μετά. Γιατί με σένα δεν θα παίξει ούτε play-off ο ΠΑΟΚ, όπως το πας. Εγώ. Όπως το πας, ούτε play-off θα παίξει. Κατηγορείς εμένα για αυτό που είδες δε. Βλέπω τον Πλατανιά πάρα πολύ δυνατό. Καλά, εννοείται αυτό. Και ενισχυμένο. Ξάνθη, από ό,τι έδειξε το τελευταίο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, δυνατή ήταν. Ξεκινάμε λοιπόν το ΠΑΟΚ 24 μετά τα ιστορικά μας θέματα. Επικοινωνείτε με μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμά σας στο 545-26. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο που ο ΠΑΟΚ έχασε στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, κέρδισε στο βόλεϊ, κέρδισε στο handball και η ζωή συνεχίζεται. Δηλαδή τώρα τι το πόπο λαός και τι ομάδα έγινε, δεν πάτε πουθενά κατακαημένα Ρόχοβα και άχρηστη και ανίκανη. Πώς θα γίνει, για. Ή ό,τι, το ύψος του βάθους. Ό,τι θέματα έχει ο ΠΑΟΚ όταν ακούγονταν το σύνθημα, τα έχει και τώρα, δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως. Πώς θα γίνει. Τα αλλάζουμε απόψεις και κάθε εβδομάδα. Όχι. Οι απόψεις είναι ίδιες από το καλοκαίρι. Θα δούμε. Θα δούμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε να δούμε κάτι. Το θέμα είναι πώς θα σου κάτσει από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι ό,τι είχαμε να δούμε το είδαμε. Σόπαρε. Ό,τι να δεις το είδες. Σιγά. Είδαμε, τι? Η χρονιά ακόμα παίζεται. Εννοείται, αγόρι μου, άλλο λέω. Δεν ξέρεις τη δυνατότητα της ομάδας. Όχι. Α, καλά. Δεν ξέρω. Άλλο. Θα δω. Έχει πολύ μεγάλα μάτσα από εδώ και πέρα και τώρα κρίνονται τα πάντα. Υπάρχει μια ανησυχία ότι δυσκολεύεται να παίξει κόντρα σε δυνατούς αντιπάλους, ότι δεν μπορεί να αντιδράσει στις δυσκολίες. Ότι δεν μπορεί να πάρει αποτέλεσμα στην Αθήνα, ότι τα καταφέρει μια χαρά με τους μικρομεσαίους κτλ. Αλλά οριστικά συμπεράσματα θα βγουν από και εδώ και σε πέρα. Σε πρόσωπα υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα. Σε πρόσωπα υπάρχει. Εντάξει. Βλέπεις το Τζίμιροτ στα μεγάλα μάτς και στα μικρά. Ο Τζίμιροτ είναι άλλος με τον Γκάνιας και άλλος χωρίς τον Γκάνιας. Και αυτή είναι μια υπόθεση. Εσύ λες ότι στο... Είναι μεγάλο το δείγμα. Ρε, καλά, μισό. Εσύ λες ότι στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός για παράδειγμα σε δύο εβδομάδες ή τρεις, ναι, ο Τσίμιροτ με τον Γκάνιας θα πετάει. Θα έχουν καλύτερη εικόνα από αυτή που είναι. Ενώ σε όλα τα μεγάλα μάτια ο Τσίμιροτ δεν υπάρχει στο γήπεδο. Ναι, ρε φιλέ, θες να το αναλύσουμε λίγο ποδοσφαιρικά. Βέβαια. Ναι. Ο Τσίμιροτ είναι ένα παιδί το οποίο δεν είναι 6, δεν είναι 8. Αυτά έχουν υποθεί. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Με τον Γκάνιας έχει ένα ρόλο. Χωρίς τον Γκάνιας δεν έχει ρόλο. Αλλά τι να εστιάσουμε τώρα στο Τζίμιρο. Ένα προς έναν. Και τα πρόσωπα και τα χαφ. Όχι, δεν είναι καλός. Ο Μάτος πέρσι είχε 23 παιχνίδια σύνολο. Ναι. Σήμερα πόσα έχει. Πολλά. 30 φεύγα. 30 φεύγα. Τα εργομετρικά του ποια είναι. Δεν γνωρίζω. Ωραία. Είναι καλός αθλητής, είναι μέτριος αθλητής, είναι κακός αθλητής. Θα δούμε. Θα δούμε, ωραία. Ο Λέοβατς τι έχει. Τι έχει. Ναι. Καλά είναι. Καλά είναι. Χαιρετίσματα έχεις. Τι να έχει. Ναι. Επέλεξε ο προπονητής μια άλλη τακτική προσέγγιση σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, τι να έχει. Και έγινε εκεί το πάρτι του αιώνα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Βάγκας έχει κάνει το καλύτερο παιχνίδι που έχω δει εγώ με την ΑΕΚ. Σιγά μου. Αυτό που σου λέω. Σιγά. Ο Βάγκας έκανε το καλύτερο παιχνίδι. Ο Βάγκας έκανε το καλύτερο παιχνίδι που έχω δει. Άσε. Όχι εξαιτίας Κρέσπο, γιατί και ο Ενρίκε δηλαδή.
Ο Ερίκη. Δεν παίζανε μόνιμα στην ίδια πλευρά. Ποιο? Ο Ερίκη με τον Κρέσπο. Κάνα 30 λεπτό στην αρχή μαζί παίζανε. Και ο Ερίκη όπου και αν έπαιξε και να άφηνε. Ναι, και με τον Γκάλο που ανέβαινε και με τους υπόλοιπους και με τα λάθη που έκανε. Τέλος, δεν είναι μόνο θέμα προσώπων. Χθες βρήκαν πολλές αναποδίες στον ΠΑΟΚ. Δύο είναι και το ομαδικό κομμάτι και το ατομικό. Αλλά το ατομικό μπορεί και το ομαδικό. Πόσα λάθη. Πόσα λάθη να αντέξει μια ομάδα. Μήνυματα. Ακόμη και ο τρόπος που τρώει την κόκκινη ο Μαρεζάς, δηλαδή έχει προηγηθεί μια κίτρινη σε εγκληματικό λάθος του Γλύκου. Ο οποίος κάνει καλό παιχνίδι χθες. Δεν μπορεί να καταλάβει γιατί τον βρίζουν όλοι οι κουμμένοι, μάλλον είναι η στοχοποίηση. Τώρα που έχουμε πιάσει αυτόν τώρα. Α, θα μπει ο Μπρίγκιτς, παιδιά, τώρα σε λίγο την Κυριακή. Ένα μπει. Και δεν μπαίνει. Ναι. Ομάδα χωρίς πάθος και πλάνο τρακάρουν μεταξύ τους. Παίζουν για την πάρτι. 12 στούκες γίνανε χθες τουλάχιστον. Άπειρος προπονητής. Πώς να πάμε μπροστά, γράφει 787. Κουραστήκαμε, φτάνει, εμάς βρίσκουν όλο. Μήνυμα στις 12 Μαρτίου. 12-3 Μαρτίου, χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί 2-3 εβδομάδες μετά από το Πόπο Λαός και τη ομάδα. Αυτοί είμαστε όμως και έτσι θα πορευθούμε. Εμάς δεν είναι δουλειά μας να είμαστε αυτοί. Γενικά το λέω, ότι αυτοί είμαστε και η αποθέωση και το πάμε για το πρωτάθλημα και το μπορούμε και μόνο εσείς και δεν υπάρχει άλλος, είναι τώρα, δεν υπάρχει κανείς και όλοι είναι άχρηστοι. Δεν ξέρω τι ισχύει. Δεν ξέρω, περιμένω να δω. Στην μέση είναι η αλήθεια πάντα. Περιμένω να δω. Από εδώ και πέρα κρίνεται η χρονιά. Και ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλα μάτς και οι υπόλοιποι έχουν μεγάλα μάτς και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Ας περιμένουμε να δούμε. Αν κάποιος είναι βέβαιος και βάζει το χέρι του στη φωτιά ότι αυτή η ομάδα είναι ικανή μόνο για το καλύτερο και θα πάρει το κύπελο και θα βγει δεύτερη. Ή αν κάποιος μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά και να πει ότι θα διαλυθεί ο ΠΑΟΚ, θα σκορπίσει, θα μπει στα play-off. Ας βγει να το πει τώρα και μετά από δύο μήνες να είναι και ο μόνος που θα δικαιολογεί τον τίτλο του «Τα λεγαμενάκι». Τα λεγαμενάκες. Ναι. Γιατί κατά τα άλλα από «Τα λεγαμενάκηδες» κουραστήκαμε, φτάνει. Φτάνει, φτάνει. Δεν, αλλού. Αλλού, δεν, εδώ δεν. Δεν. Λοιπόν, δύσκολη Δευτέρα, αλλά θα τα ακούσουμε, θα τα υποστούμε όλα. Δύσκολη, έχουμε ζήσει τρεις Δευτέρες, Δημήτρη. Ναι, ναι, ειδικά από το Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι άπειρες αυτές οι Δευτέρες. Ας αφήσουμε αυτό για μια άλλη μέρα. Αυτά τα παράξενα τα οποία συμβαίνουν. Πρώτη ώρα εδώ με πειρατή. Θα το φέρω αύριο εδώ με αγανάκτηση από αυτό το St. Patrick's Day Festival. Τέσσερις μέρες. Θα έρθει να τα πει. Ωραία. Ωραία. Πού είναι το St. Patrick's? Τι είναι το St. Patrick's? Το πάρτι που κάνει το τετραήμερο του Αγίου Πατρικίου. Είναι 16, γιορτή 17, αυτή. 18-19, ναι, έχει τετραήμερο πάρτι με δώρα, τι σερ, τι ιστορίε, το ένα το άλλο. Ο πειρατής Διογένους 17, στην κάτω Τούμπα, δίπλα από το γήπεδο για να πάρετε και την άβρα του γήπεδου. Θα έρθει να τα πει αύριο, λέει. Αναλυτικά, τι κάνει, τι γίνεται, τι γίνεται. Θα έρθει να τα πει. Του είπα να έρθει να τα πει. Αν ξυπνήσει, θα μα πει ότι από την 5η 16 μέχρι και την Κυριακή 19 Μαρτίου. Ο πειρατής γιορτάζει το St. Patrick's Day, φορώντας τα πράσινά του, έτσι τα πράσινα, κοντέ, και σας ταξιδεύει στη χώρα των Κελτών για ένα τετραήμερο φεστιβάλ μουσικής, αλκοόλ και κεφιού που μυρίζουν Ιρλανδία. Και δώρα βέβαια, για κάθε 2 pint jet black heart που θα πίνετε, άμα παραγγείλει κανείς αυτό το πράγμα με τηλεφώνο μου, τέλος πάντων, κερδίζετε μία μπλούζα, ένα t-shirt από St. Patrick's Day. Και η Αναδομό, η τεχνική εταιρεία, μπείτε στο site anadomo.gr και στο 2312-41-508 τηλεφωνείτε για πληροφορίες, για ανακαίνιση, 6 ατόκες δόσεις για κάθε ανακαίνιση. Μπορείτε να ενημερωθείτε και τα προνομιακά πακέτα της Αναδομό με ακρίβεια και συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα που σας δίνουν. Λες για ποδόσφαιρο, τι να πούμε και στο μπάσκετ μετά από αυτό που τους βρήκε σε ένα ακόμα νησί? Εγώ πιστεύω ότι αυτό που κάνει ο Πιλοίδης είναι αλητία μεγάλη. Τι έκανε? Το κόψιμο του Σόμπε. Δεν την έχω δει τη φάση. Την έχω δει εγώ.
Έστω και έτσι χάνει από ένα στο κέντρο όμως. Δεν θα φτάνει το παιχνίδι εκεί. Δηλαδή έχει μία στις 15 να μπει αυτό το σούτ. Μπήκε γιατί προηγήθηκε εκείνο το σφύριγμα. Εκείνη η αλητεία. Λάθη γίνονται εσύ. Δεν υπάρχει. Αυτό τώρα είναι πρόθεση. Δεν αμφισβητούμενη θέση. Όταν ο Πιλοίδης μου το έχει κάνει αυτό 50 φορές, δεν μπορώ να πω ότι είναι ανθρώπινο λάθος η 51η. Και πραγματικά τιμωρούνται αυτοί στην μπασκετική ΚΕΔ. Λογικά. Δεν νομίζω. Άμα κρίνει. Δεν νομίζω. Υπάρχει ένα σφύριγμα το οποίο κρίνει αναμέτρηση. Ωραία. Θα τιμωρηθεί αυτός. Σίγουρα. Τι λες. Άμα το κρίνουν, βέβαια. Τι, έτσι θα μείνει. Ποιος θα τιμωρηθεί. Ο άνθρωπος το έχει κάνει 50 φορές. Έχει πρόβλημα με τον ΠΑΟΚ αυτός. Ο Πιλοίδης. Ναι, δεν ξέρω. Του πιάσει καμιά γκόμενα ο Πρέλεβιτς. Δεν ξέρω. Παλιά. Δεν έχω ιδέα. Του κάνει, ξέρω εγώ, τίποτα ο Μπουντούρης. Ο Τζον Κόρβας του την έδινε με το ένα χέρι. Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Ο Μπουντούρης σε ποια ομάδα. Στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ δεν ξεκίνησε ο Μπουντούρης. Στον Βόλο ξεκίνησε. Όχι, τον Βόλο δεν τον ήξερε κανείς. Στον ΠΑΟΚ τον έφερε. Κάτι του έχει κάνει ο Πιλοίδης. Εβδομάδα βόλεϊ ξεκίνησε. Μην ξεχνιόμαστε. Λίγο πριν τελειώσει το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, μάλλον να τερματίζει δεύτερος, έχουμε Final Four κυπέλου το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή Σάββατο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο κύπελο και στο βόλεϊ. Να αποκρίνεται το πρώτο, ο πρώτος τίτλος. Παρασκευή. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Η Παρασκευή ή Σάββατο. Δηλαδή μπαίνουμε σε αυτή την ανοιξιάτικη περίοδο που κρίνονται τίτλοι σε όλα τα αθλήματα και ειδικά εκεί που ο ΠΑΟΚ τους διεκδικεί και στο βόλεϊ τους διεκδικεί τους τίτλους. Θα προχωρήσει η εβδομάδα και θα ασχοληθούμε πολύ παραπάνω με το βόλεϊ. Handball την επόμενη εβδομάδα και εκεί θα κριθεί τίτλος και η ζωή συνεχίζεται. Το ποδόσφαιρο έχει πολλά μεγάλα μάτσα από εδώ και πέρα. Καταρχάς έχει την Παρασκευή κλήρωση κυπέλου. Όπου νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι ο ιδανικός αντίπαλος. Όλοι αυτό πιστεύουν. Έτσι φαίνεται και από δυναμική και από άποψη νοοτροπίας και συγκέντρωσης και έδρων και τα λοιπά. Ενθουσιασμού. Η καλύτερη κλήρωση μάλλον θα είναι με τον Ολυμπιακό. Και από εδώ και πέρα ξεκινούν τα παιχνίδια που θα κρίνουν τις θέσεις των play-off. Ο Πανιόνιος φαίνεται να είναι εξασφαλισμένος και έχει 5 ομάδες που διεκδικούν τις άλλες 3 θέσεις. Και πρόσεξε μάτς τα οποία ακολουθούν. ΠΑΟΚ Πανιόνιος, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ατρόμητος ΑΕΚ, Πλατανιάς Ηρακλής. Αυτά την επόμενη αγωνιστική. Τη μεθεπόμενη. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Πλατανιάς, Πανιόνιος Ατρόμητος, ΠΑΟΚ Λάρισα, ΠΑΣ Γιάννενα Ξάνθη. Μετά, Πλατανιάς ΑΕΚ, Παναθηναϊκός Πανιόνιος, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Μετά, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Πανιόνιος Πλατανιάς. Χαμός. Μέχρι 23η αγωνιστική Πλατανιάς ΠΑΟΚ. Λεβαδιακός ΑΕΚ. Αυτή είναι πάρα πολύ σημαντικό, φίλε. Την Πέμπτη πρέπει να πάμε. Τετάρτη. Ναι, πήγαινε από τώρα. Μην είναι μόνιμο. Και το πιο εύκολο παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι την τελευταία αγωνιστική. Το 24 πιστεύω θα είναι πολύ εμπορικό project. Και το πιο εύκολο μάτσο ΠΑΟΚ το έχει την τελευταία αγωνιστική. Κόντρα στη Γκέρκα. Ή μάλλον το μόνο εύκολο. Το μόνο εύκολο μάτσο το έχει την τελευταία αγωνιστική. Κόντρα στην Γκέρκα. Η οποία κέρδισε και την Ξάνθη. Κέρδισε και την Ξάνθη. Όντας αδιάφορη, κέρδισε και την Ξάνθη, η οποία καίγεται να μπει στην πεντάδο. Μπράβο την Κέρκυρα. Ο 139 τα ρίχνει στον Μπίσεσβαρ. Όσο για δεκάρη η ομάδα έχει τον Μπίσεσβαρ, ομάδα δεν γίνεται. Είναι η άποψή του. Ο Μπίσεσβαρ, την ώρα που μπήκε, κάτι έγινε στο κέντρο τουλάχιστον. Ναι. Χθες. Έκανε καλή προσπάθεια. Ο Μπίσεσβαρ. Το μόνο που δεν μπορεί να κατηγορήσει για χθες. Δημιούργησε, είχε κάποια κενά διαστήματα, αλλά το πάλεψε. Πάλεψε. Όχι ότι δεν συμφωνώ ότι δεν γίνεται να μην έχει αθλητικό παίκτη στη συγκεκριμένη θέση. Έχει τον Νουάρντα. Τι έχει? Τον Νουάρντα. Τι κάνεις έτσι? Κινήσεις δεν φαίνονται. Εντάξει, έχει τον Νουάρντα. Έχει τον Νουάρντα. Έκανε κάποια καλά παιχνίδια, ξεκίνησε καλά. Χθες χάθηκε. Α, δούμε.
Θα δούμε και για τον Ουάρντα. Τι, να βγάλουμε συμπέρασμα από τώρα? Δεν βγάζει συμπέρασμα για τίποτα. Από την εικόνα του αγώνα λες. Από ένα-δύο μάτς για τον Ουάρντα. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα επιστρέψουμε με το παιχνίδι. Το τι συνέβη και επιλογές και ατομικά και για τον προπονητή και ό,τι ακολούθησε. Θα μας πει ο συνάδελφος ο οποίος τα κατέγραψε βρισκόμενος στο Ολυμπιακό στάδιο, σε αυτό το χώρο μαρτυρίου για τον ΠΑΟΚ. Φίλοι γράφουν ότι στο τελικό κυπέλου, αν ξέρω εγώ δεν είναι η ΑΕΚ, καλύτερα να γίνει το μάτι το Καραϊσκάκι. Εννοείται το Καραϊσκάκι, έχουμε πολύ καλύτερα. Και με τον Ολυμπιακό ακόμα να είναι. Ας γίνει καλύτερα τελικό κυπέλου Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Μισό. Παρά στο Ολυμπιακό στάδιο. Καραϊσκάκι, μισό, φίλε, δεν θα μείνει το 1 τρίτο του Καραϊσκαίου. Από αυτό το γήπεδο στο οποίο, εντάξει τώρα τι να λέμε, δεν... ποιος προπονητής και ποιο ρόστερ και ποιοι παίχτες. Εδώ πάω τελευταίες 12 φορές με την ΑΕΚ, έχει σκοράρει μόνο τη μία. Που είδε τον γκολ. Όχι, σε ΑΕΚ ΠΑΟΚ, σκοράρε μόνο εκεί που κέρδισε με τον Πόλωνη. Α. Δεν έχει βάλει γκολ. Τι να λέω. Μάμε εγώ ένα γκολ ακόμα, του είδε στα play-off με την ΑΕΚ που χάσαμε 3-1. Δεν έβαλε γκολ. 3-1 χάσαμε. Τότε με τον Κάκο. Ναι. Πιο παλιά, είναι παλιά αυτό. Την παλιά, το 10. Παλιά είναι. Παλιά είναι. Πάμε. Διαβάζουμε και τα μηνύματά σας. Αργότερα θα ανοίξουμε και γραμμές να σας ακούσουμε. Επιστρέφουμε με τα ποδοσφαιρικά και την επόμενη μέρα το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Επιστρέφουμε με κάποιες μικρές ειδήσεις που έκυψαν αυτά τα τελευταία λεπτά και είναι έτσι πολύ ξεχωριστές. Από τη μία, κάνει μεγάλη εντύπωση το ότι το ΤΑΠ ΠΑΟΚ, το τμήμα Βόλη του ΠΑΟΚ, έτσι, εύχεται χρόνια πολλά στον Ρολάντο Σεπέδα για τα γενέθλιά του. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι τυχαίο τώρα αυτό. Δηλαδή το ότι θέλουν να το θυμούνται, να το στηρίζουν κτλ. Κτλ. Έχει μια αξία για το Σεπέδα που παραμένει στις φυλακές της Φιλανδίας, έτσι. Παραμένει κανονικά εκεί μέσα για αυτό που έγινε το καλοκαίρι. Τώρα, μέσα στο χαμό που έγινε τις προηγούμενες εβδομάδες, χάσαμε μια συνέντευξή του Σεπέδα. Τη διάβασα εγώ. Που ήταν φοβερή. Βέβαια, δεν έμπαινε σε λεπτομέρειες. Πώς να πεις σε λεπτομέρειες? Δηλαδή, έβγαλε μια ενοχή. Αυτός που έχει δίκιο μπαίνει σε λεπτομέρειες. Δεν είμαστε δικαστές. Απλώς προφανώς έχει κάνει κάποιο μεγάλο λάθος και το πληρώνει. Και θα το πληρώσει, εντάξει, τεράστιο βαθμό. Αλλά ο ΠΑΟΚ τον το θυμάται. Και μια ακόμη είδηση βλέπουμε και μας προκαλεί καμία εντύπωση. Καμία εντύπωση, λέει ο συνάδελφος, ότι έφυγε από την ομάδα μπάσκετ του Άρη ο Τζέκινς. Ήταν τόσο πολλά τα λεφτά, ρε φίλε, που έπαιρνε. Θα κάνει επένδυση όμως 1 εκατομμύριο στο πολυμορφικό. Ναι. Έχω ετοιμάσει ένα πολυμορφικό χαμπουκεράδικο, φίλε. Φτιάχνεις το χάμπουκερ, ωραία. Το παραγγέλνεις, άκου να δεις τι γίνεται. Το παραγγέλνεις με κουμπί και δεν κουνιέσαι καν. Έρχεται στο στόμα σου κατευθείαν. Ορίζεις εσύ το μέγεθος της δαγκονιάς, ρε αγόρι μου. Εντάξει. Και δεν κουνιέσαι και απλά κουνάς το σαγόνι σου. Πολύ καλό, φίλε. Ένα δις θα επενδύσω στην περιοχή της Πολύχνης, στου Καρατά σου. Τέλος πάντων. Πάει και ο Τζέκινς. Ο Κάμινγκς και αυτός είναι συγκινημένος πολύ με τα λεφτά που παίρνει. Δεν θέλει να μαζέψει άρα, θέλει να σταματήσει το μπάσκετ. Θα δει και η σειρά του σιγά σιγά. Αλλά πάνω απ' όλα η πολυμορφική επένδυση. Για πάω Κάρις πάμε στο μπάσκετ πάντως. Τώρα ποιος θα είναι τέταρτος, ποιος θα είναι πέμπτος. Θα δούμε στην πορεία. Προς το παρόν είναι ο Άρης τέταρτος. Κάτσε εσύ. Εμείς έχουμε και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ναι, έχει τώρα όμως νομίζω 2 εντός έδρας μάτς. Έχει μετά τα δύσκολα. Θα δείξει. Αφήνουμε τον μπάσκετ, πάμε στο ποδόσφαιρο. Επιστρέφουμε. Για το χθεσινό παιχνίδι. Τώρα, αλήθεια είναι ότι όταν μια ομάδα τη βρίσκουν τόσες αναποδιές από το ξεκίνημα του αγώνα, έχει δύσκολο έργο. Και τον ΠΑΟΚ το βρήκαν πολλές αναποδιές από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Πολλά αβίαστα λάθη. Ναι, τα λάθη βεβαίως τα χρώνεται η ομάδα. Έχει τραυματισμούς, έχει κίτρινες κάρτες, έχει αναγκαστικές αλλαγές. Αλλάζουν πλάνα, φιλοσοφίες. Αλλιώς μπαίνεις και στο 15 λεπτό είναι εντελώς άλλο το παιχνίδι και με άλλη εντεκάδα. Είναι δύσκολες καταστάσεις που βεβαίως πρέπει να είσαι προετοιμασμένος επίπεδο νοοτροπίας να τις αντιμετωπίσεις. Γιατί είσαι μεγάλη ομάδα και αν έχεις μεγάλους στόχους, εκεί δείχνεις την προσωπικότητά σου στα δύσκολα. Δεν μπορεί να είναι όλα ρόδινα, θα σου βγουν εμπόδια.
Για παράδειγμα, πέρυσι στα play-off, όπου ο ΠΑΟΚ έκανε καταπληκτική πορεία και δεν έχασε κανένα παιχνίδι, είχε αποβολές και πάλι στην Αθήνα. Ναι. Και με ΑΕΚ και με Παναθηναϊκό. Βέβαια δεν είχε το σκορ κατά του. Α, όχι. Τον Παναθηναϊκό δεν γυρίσαμε. Δεν θυμάμαι, αλλά είχε. Αναποδίαζε, παιδί μου. Α, όχι, στο πρωτάθλημα ήταν αυτό. Τα κατάφερε όμως, ανταπεξήλθε. Ναι. Γιατί και πώς είναι άλλη ιστορία. Είναι μια ιστορία που θα τη συζητήσουμε στο τέλος του ζώου. Δεν είναι ανάγκη τώρα. Φέτος τον βρήκαν πολλές αναποδιές, πολλά στραβά. Ήτανε η μισή ομάδα και παραπάνω στη κακή βραδιά. Έτσι και προσωπικά υπήρχε θέμα. Δεν ήταν εύστοχος στις φάσεις που έκανε. Ήρθε και αποβολή. Πολλά. Πολλά τα οποία μια ομάδα, είπαμε, δύσκολα τα αντιμετωπίζει. Πολύ περισσότερο αυτός ο ΠΑΟΚ που μας έχει δείξει, νομίζω, όλους και μας έχει πείσει ότι σε επίπεδο προσωπικότητας και νοοτροπίας υστερεί. Και υστερεί γιατί δεν έχει τους παίχτες ηγέτες να το σηκώσουν στα δύσκολα. Εγώ έτσι απλά το βλέπω το παιχνίδι. Εντάξει, είναι και θέμα χαρακτηριστικό. Μπορείς να αναλύσεις άμα βλέπεις κάτι σε άλλο επίπεδο ποδοσφαιρικό. Ναι, βλέπω σε κάτι άλλο ποδοσφαιρικό, εννοείται. Είναι η στατιστική πλέον αμήλικτη. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάλυψη του Κάνιας. Αυτό σημαίνει ότι είσαι σίγουρος την Κυριακή που θα επιστρέψει ο Κάνιας από ότι την θα Κυριακή. Θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα σίγουρα, ρε Μίτσο, εννοείται. Για να δούμε. Μα ο Κάνιας κάνει το εξής πράγμα. Ναι. Κάνει τα απλά με εμπειρία. Έχει γρήγορη περιστροφή, γρήγορη πρώτη πάσα. Ανεβάζει το τζίμιρο πιο ψηλά να πιέσει, που αυτό είναι το ποσό του τζίμιρο. Ωραία, και η εικόνα της ομάδας είναι πιο πάνω στα χαρακτηριστικά της. Δηλαδή μπορεί να εκμεταλλευτεί ταχύτητά της πιο εύκολα. Όταν έχει γρήγορη πρώτη πάσα, μπορεί να βγάλει παίκτες τέλος πάντων ανάμεσα στις ζώνες του αντιπάλου, εντάξει, και να δημιουργήσει κενά. Υπάρχει δυνατότητα τέλος πάντων να. Υπάρχει μια καλύτερη τοποθέτηση μέσα στο γήπεδο, υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία. Δεν είναι τυχαίο ότι στα 13 παιχνίδια που δεν έπαιξε ο Κάνιας δεν κερδίσαμε τα 10. Θεωρείς λοιπόν στο φετινό ρόστερ του ΠΑΟΚ τον Κάνιας ως τον πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή? Ο Κάνιας είναι ένας κανονικός καλός ποδοσφαιριστής. Ωραία, που θα έπρεπε να έχει άλλον ένα να το αναπληρώνει. Ναι, ο πιο κομβικός παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Κάνιας. Ο Κάνιας είναι. Ναι, για μένα ναι. Γιατί ο Κάνιας αλλάζει. Αυτό φαίνεται, ρε φίλε, στα παιχνίδια. Αλλάζει όλη την εικόνα. Μήπως ισχύει ότι αυτός που δεν παίζει είναι πάντα ο καλύτερος? Μα αυτό τι λένε τα αποτελέσματα, ρε εσύ? Δεν έχει να κάνει με το αν δεν παίζει είναι ο καλύτερος. Τα αποτελέσματα τι λένε? Κερδίσαμε Ελευσίνα, Βέρεια και Ολυμπιακό χωρίς Κάνιας. Αυτούς έχουμε κερδίσει. Mm-hmm. Ούτε τα Τρίκαλα δεν κερδίσαμε στο κύπελλο. Ούτε τη Βέρεια στη Βέρεια. Χθες τρώμε γκολ. Από λάθος του εξαριού ξεκινάει και γίνονται άλλα 12. Μετά να το τρώμε. Mm-hmm. Χωρίς πίεση λάθος. Οι ομάδες σε πιέζουν 20 μέτρα πιο ψηλά όταν ανοίξει τον Κάνιας. Για να δούμε. Θα αποδειχθεί. Έχει αποδειχθεί ήδη. Τι να αποδειχθεί. 10 παιχνίδια δεν έχει κερδίσει. Θα αποδειχθεί και από εδώ και πέρα. Αν επιστρέψει ο Ισπανός και στα σημαντικά μάτς που έρχονται με Πανιόνιο, με Παναθηναϊκό, Κύπελλο κτλ. Ο ΠΑΟΚ είναι άλλη ομάδα. Εκεί θα αποδειχθεί. Άλλη ομάδα. Θα είναι σίγουρα καλύτερη ομάδα. Εγώ δεν μένω τώρα στο 0-1-0 στο αποτέλεσμα. Θέλω και την εικόνα. Βρεχθές είναι για 1-0 το παιχνίδι. Για 1-0. Εννοώντας ότι το έχει ισορροπήσει ο ΠΑΟΚ και με παίχτη λιγότερο, η ΑΕΚ δεν κάνει φάσεις. Ναι, λόγω του τερματοφύλακα. Λόγω του τερματοφύλακα. Αφού τον βρίζουν όλοι. Δεν πειράζει, εντάξει. Έτσι ήθιστε. Ναι. Τέλος πάντων, το έχει ισορροπήσει από κάποια φάση και μετά. Και γίνεται το λάθος του Ερή και τρώμε το δεύτερο. Λάθος δηλαδή, αλάνα εντελώς. Ωραία, και μια στιγμή μπάλα τρώμε το τρίτο. Χέρι. Χέρι. Χέρι, χέρι. Δεν είπα χέρι στη μετάδοση και μου λες δεν είναι χέρι, δε. Εγώ. Μπερδεύεις. Με ποιον μίλησες, στο τσάτ μιλούσα. Χέρι, χέρι έγινε. Στη μετάδοση είπα χέρι. Εγώ. Άκυρο είναι τον γκολ. Δεν είπα, δώρο. Καλύτερα 3-0 από 2-0. Γιατί? Να είναι σφαλιά έτσι πιο έντονη. Τέλος και ας παίρνουν αυτοπεποίθηση οι άλλοι. Οι άλλοι πήραν αυτοπεποίθηση και μια από τις ήττες σου τις χθεσινές είναι αυτή. Ναι, όχι ότι οι άλλοι είναι τόσο καλοί όταν έχουν να κερδίσουν εκτός έδρας από το φθινόπωρο. Εντάξει, να μην υπερβάλλουμε κιόλας. Και αυτοί έχουν θέματα ανάλογα με προσωπικό. Απλά έχουν ένα κανονικό προπονητή πλέον. Ναι. Αυτό έχει γίνει, δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Και μια μεγάλη ποιότητα μπροστά. Έχουν ποιότητα, ναι. Έχουν ποιότητα. Τον Αραούχο. Και αυτός ο Αραούχο είναι.
είναι επιθετικός ο οποίος δημιουργεί και μόνος του. Δεν περιμένει όλη την ομάδα να παίξει για αυτόν. Όπως είναι ο Πρίγιοβιτς που είναι άλλου είδους σεντερφόρ. Τον είχε ανάγκη αυτόν τον σεντερφόρ ο ΠΑΟΚ που θα τελειώνει αφού η υπόλοιπη ομάδα δημιουργούσε καλά. Θα μου πεις δεν είχε ανάγκη από έναν πιο γρήγορο ευέλικτο παίκτη στην επίθεση. Εντάξει. Προφανώς. Χθες πάντως ήταν ένα πρώτο δείγμα του τι σημαίνει να παίζεις φόρο όταν τα χαφ δεν δουλεύουν. Βέβαια, ναι. Πρίγιοβιτς είναι είχε ρόλο, φιλική συμμετοχή κανονικά. Δεν μπορούσε. Αλλά άμα τους λες ότι οχτάρι δεκάρι, σου λένε αού. Αλλά ήταν τόσα τα στραβά που δεν μπορούσε να παρέμβει στο παιχνίδι. Δηλαδή να βγάλει τον Ερίκ και να τον βγάλει. Έγραφε ένας φίλος ο Ερίκ και δεν. Να βγάλει και τον Ερίκ και να βγάλει και τον Τζίμερ, αφού έχει κάνει δύο αναγκαστικές αλλαγές. Δηλαδή δεν είχε άλλη λύση στο δεύτερο ημίχρονο από το να το πάει συντηρητικά μέχρι το 80. Το δεύτερο ημίχρονο έπρεπε να ξεκινήσει, αν δεν είχαμε την αναγκαστική αλλαγή, με δύο αλλαγές. Του Κάνιας και του Λέοβατς. Ωραία. Αλλά έχει κάνει ήδη μία. Δεν μπορείς να κλείσεις αλλαγές σου. Μην ξεχνάς πώς τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Μου φάσεις. Ναι, δεν είναι τελείως άσχημα. Άρα περιμένεις να δεις. Ναι, ρε φίλε. Και γίνεται κόκκινη. Εικόνα, ρε φίλε. Εντάξει, υπάρχει μια εικόνα, ναι. Που λες ότι μπορεί και να γυρίσει. Τι να γυρίσει. Να γυρίσει. Εγώ γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει ο ΠΑΟΚ. Όπως τελείωσε. Έπρεπε να βρει καλύτερη ισορροπία γιατί η Άκη ξόδεψε ενέργεια. Ωραία. Και έρχεται η κόκκινη. Ναι. Αλλάζει πάλι το σκηνικό. Και η μόνη λύση εκεί είναι να το πας, να το κοιμήσει, να το σβήσει το παιχνίδι και να το πας στο 80 να ρισκάρεις. Εκεί που πάει να ρισκάρει να βάλει ένα φρέσκο επιθετικό, πάρει το 2-0. Όπου και τα τρία γκολ της ΑΕΚ είναι από λάθη παιχνίδι του ΠΑΟΚ, έτσι. Και τα τρία. Πρώτο του Τσίμιροτ και όλων των υπολείπων. Δεύτερο του Ενρίκε, τρίτο του Βαρέλα. Με το φάουλ το οποίο δίνει την μπάλα και μετά δίνει και το φάουλ. Ατομικά ελάχιστοι διακρίθηκαν. Ψάχνεις να βρεις κάποιες στιγμές ποδοσφαιριστών που διακρίθηκαν. Ομαδικά τα περιγράψαμε πάρα πολλές οι αναποδιές και στραβές στις οποίες δεν μπορεί αυτός ο ΠΑΟΚ να αντιδράσει. Έχασε δίκαια από την ΑΕΚ που ήταν με την πλάτη στον τοίχο, κινδύνευε και κινδυνεύει στα play-off και πήρε μια μεγάλη νίκη. Τώρα και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να είναι ήσυχος. Δεν μπορεί να είναι ήσυχος ο ΠΑΟΚ. Μέχρι προχθές λέγαμε και μετρούσαμε και υπολογίζαμε μήπως και αυτά, μήπως και πλησιάσει προς τα πάνω τον Ολυμπιακό. Τώρα από εδώ και πέρα κοιτάς προς τα κάτω και βλέπεις πολύ κόσμο να πλησιάζει. Είπαμε 5 ομάδες με 5 βαθμούς διαφοράς. Και το πρόγραμμα όλων είναι δύσκολο. Παίζουν όλοι μεταξύ τους. Αν δικαιωθείς εσύ και ο ΠΑΟΚ αλλάξει εντελώς με τον Κάνια στο γήπεδο, οκ. Έχει και Πανιόνιο εντός. Βάζεις λόγια. Λέω θα βελτιωθεί η εικόνα του με Κάνιας. Ναι. Δεν είπα θα αλλάξει εντελώς. Ο Κάνιας δίνει μια ισορροπία στην ομάδα. Το ίδιο είναι να έχω Τσίμιρο, Τσάχοφ, Ουάρντα που σε επίπεδο εμπειρίας τώρα και δεν είναι ότι καλύτερο. Και το ίδιο είναι να έχω τον Κάνιας που είναι 29 χρόνων, έχει παίξει La Liga, Premiership. Εντάξει, και ξέρει τι θέση ο κανείς άλλος. Έχω μια σταθερά εκεί, χρειάζομαι σταθερά. Από τους τρεις που παίξα χθες, ποιοι είναι σταθερά. Από τους τρεις. Ναι. Στα χαφ. Ο Τσίμιρο, τι πιο. Σταθερά. Και ο Σάχοφ. Σαν έξι. Σταθερά στους παρουσία στην δεκάδα. Ναι, σταθερά ενώ ρε φίλε σε ένα επίπεδο παιχνιδιού. Ο Σάχοφ δεν έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Ναι, αλλά ούτε εντυπωσιακό είναι, ούτε. Είναι του έξι. Ναι. Αυτά. Ο Κάνιας είναι ένα χάφ του 7-8 μόνιμα που κάνει πολύ σωστά τη δουλειά του. Σε ένα νευραγικό ρόλο. Δεν θα δεις τον Κάνιας να σου πουλάει την μπάλα εκεί όπως ο Τσίμιλ. Ποτέ. Και όταν ο αντίπαλος σε πιέσει ψηλά με τον Κάνιας, ωραία, εύκολα μπορείς να του βγεις να πούμε στους χώρους γιατί θα περάσει μια μπαλιά γρήγορη. Και θα τρέχουν σαν χαζί. Για να δούμε, θα ξαναπιέσει ψηλά. Φίλος, για αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το κύπελο, γράφει κάτι το οποίο βεβαίως έχει βάση. Αγωνιστικά όντως ο Ολυμπιακός είναι ο ιδανικός αντίπαλος, αλλά τα μάτς μαζί του πάντα μας αποσυντονίζουν και μας κάνουν να βαφτίζουμε τελικό τα ημιτελικά. Αυτό την προηγούμενη φορά έγινε, ρε παιδιά, ήταν παιχνίδια ψηλής έντασης, αλλά δεν είναι τόσο ότι μας έφυγε ενέργεια όσο παίκτες. Χάσαμε 4 παίκτες για τον τελικό στον ημιτελικό.
Θυμηθείτε πώς περάσαμε, με τι διαιτησίες. Θυμηθείτε την κίτρινη στον Κλάους που του στέρισε τη δυνατότητα να παίξει στον τελικό. Θυμηθείτε την κόκκινη του Κατσουράνη, την κίτρινη του Νάτχο. Τον Αλίτη εκεί που βγάλε κίτρινη που τον έσπρωξε ο Σάμαρης. Το σύχαμα αυτό που σφυρίζει ακόμα. Ναι, θέτει γενικώς ότι τα πάω ο Ολυμπιακός ή μάλλον όποιος και να παίξει τον Ολυμπιακό λόγω ειδικών συνθηκών χάνει πιο πολύ ενέργεια. Αυτό λέει. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε. Δεν κάνει εγώ τώρα στον Ολυμπιακό και θα σου πω εγώ ότι μέσα έξω. Βάζει προτεραιότητες όταν μιλάμε υποθετικά και κάνουμε σκέψεις για προτίμηση αντιπάλου. Λες ποιος είναι πιο βατός. Δεν θέλω την ΑΕΚ μετά το χθεσινό, βασικά. Ναι. Προτιμάει, λέει, την ΑΕΚ για να σφαχτούν οι άλλοι μεταξύ τους. Και αυτό έχει μια λογική που λέει, αλλά μετά τα χθεσινά δεν θέλω την ΑΕΚ. Γιατί κακά τα ψέματα σου πήρε τον αέρα χθες. Ο 31 σημειώνει, η άμυνα πάντως με τριάδα ψηλών πίσω έχει θέμα. Εκτίθεται. Βάλτε πίσω τον Λέοβατς. Εντάξει, για ειδικούς συγκεκριμένους λόγους έβαλε τον Κρέσπο σε δύο παιχνίδια. Του ψιλοβγήκε στο πρώτο μάτς με τον Ολυμπιακό. Χθες. Δεν του βγήκε. Εντάξει, είπαμε ότι ήταν τόσο στραβό και το ξεκίνημα. Όχι τόσο λόγω Κρέσπο. Δεν καλυπτόταν εκεί πλευρά ούτε με. Εντάξει, του φύγε και του Κρέσπο 2-3 φορές ο Βάργκας. Αυτός που ήταν χθες σε τραγική κατάσταση και δεν φαινόταν, ήταν ο Βαρέλα. Αν δεις μια κάθετη που περνάει ο Βάργκας στο τέταρτο του Αϊντάρεβιτς που δεν κάνει κίνηση, καν κοιτάει. Ούτε έχει δει ότι έχει παίχτη πίσω. Τα πιο πολλά ξεκινούν του δεν αμήνουν το Ενρίκη καθόλου στην πλευρά. Και γενικά είναι πολύ απίθαρχος. Βασικά είναι στα κόκκινα συνεχώς. Δεν έχει ηρεμία στο παιχνίδι του ποτέ. Εδώ έκοψε το Μάτος. Τον έκοψε. Έκοψε το Μάτος σε εκείνη τη σέντρα, δεν θέλω το κάνει. Ναι. Έστω και έτσι όμως έχει ατομική ενέργεια. Βλέπεις ότι ακόμα και σε ένα δύσκολο κακό παιχνίδι στην επίθεση μπορεί μόνος του να κάνει φάση. Κάτι που ο Άρντα εντάξει, θέλει καιρό για να το πετύχει. Όλα ζυγαριά είναι. Όλα είναι ζυγαριά. Από κάποιες επιλογές κερδίζεις πράγματα, από κάποιες επιλογές χάνεις πράγματα. Ο Πάκο έκανε αυτές τις επιλογές. Η ΑΕΚ, όπως έγραψε και ένας φίλος νωρίτερα, κάνει επιλογές λαχεία. Λαχείο με τον Τζιγκρίνσκι, λαχείο με τον Λέσκοτ, γράψε. Λαχείο με τον Αλμέιδα, λαχείο με τον Αραούχο. Έτσι είναι θέλετε. Είναι θέμα χρημάτων. Ναι. Δεν θα κάνει ο Πάοκ τις επιλογές. Να ρισκάρει για να του βγει ένα στους πέντε. Και τι να δει του βγει, ο δανεικός. Που όπως μου λέει η Ελένη Μπούτο που ξέρει ισπανικά, ο Αραούχο σε κάθε του δήλωση λέει στην αρχή: πρώτος μου στόχος είναι να επιστρέψουν στην Ισπανία. Το οποίο δεν φαγώνεται. Γιατί κάνουν προσπάθεια βέβαια να το κρατήσουν και τέλος πάντων να δημιουργούν έτσι προσδοκίες. Δηλαδή, τι να στηριχθείς στον δανεικό, πώς κάνεις ομάδα. Εντάξει, εσύ θα μπορούσε να τον αγοράσεις, λέμε τώρα. Αλλά έχει δώσει δικαιώματα πολλά, δεν μπορείς να δώσεις λεφτά για αυτόν τον παίκτη. Ναι, που κάνει παπάδες όργια και μπορεί να του τύχει μια βραδιά και να καταστρέψει τη. Δίνεις εσύ 2,5 εκατομμύρια τρία να τον πάρεις. Να σκεφτόμαστε λογικά. Πεχτάρα. Πεχτάρα και αυτό το γκολ που δείχνανε χθες που είχε βάλει με την Αλκορκόν που λένε ότι είναι παρόμοιο, είναι πολύ πολύ πιο δύσκολο. Δηλαδή αυτό που έκανε χθες το έκανε στατικός. Χωρίς κίνηση. Αυτό το σημάδι, αυτό το φάλτσο, αυτό το έκανε στατικός. Εντάξει. Πεχτάρα. Αλλά. Μια στιγμή τα σβήνει όλα. Σε τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές. Που μπορεί να μην συμβεί στην ΑΕΚ. Μπορεί να είναι τυχερή. Θα δώσει 800 χιλιάρικα συμβόλαιο και άλλα 400-500 για να τον νοικιάσει. Μόνο. Α, να τον νοικιάσει πάλι. Να τον νοικιάσει, όχι να τον αγοράσει. Α, καλά. Τέλος. Δεν γίνεται καν συζήτηση για αγορά. Στο τέλος κρίνονται όλοι. Και ο ΠΑΟΚ δεν κρίνεται ούτε από το δίμηνο Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου, ούτε κρίνεται από το ότι μέχρι στιγμής στα πιο δύσκολα παιχνίδια είναι μέτριος, έχει πρόβλημα. Κακός. Από εδώ και πέρα θα βγουν οριστικά συμπεράσματα για το ποιος είναι τελικά αυτός ο ΠΑΟΚ, ποιο είναι φέτος το ταβάνι του και τι χρειάζεται αυτή η ομάδα που έχει κάποιες βάσεις για να γίνει ακόμα καλύτερη του χρόνου. Εδώ ο συνάδελφος λέει ότι σίγουρα χρειάζεται ένα ακόμα εξάρι. Το είπε και το προηγούμενο καλοκαίρι. Που δεν είχε λόγο
να διώχνει τα εξάρια του. Οκ, okay, έγινε. Τι να κάνουμε. Τώρα γιατί έγινε, ένα άλλη υπόθεση. Το γιατί έγινε στο τέλος του σεζόν. δεν είχε λόγο. Θα δούμε. Από εδώ και πέρα τι θα πετύχει. Τώρα παίζει Κυριακή μεσημέρι με τον Πανιόνιο, που είτε είναι πλήρης, είτε δεν παίζει μισή ομάδα, είτε εντός είτε εκτός. Έχει ένα πλάνο, έχει ψυχολογία, έχει θετική άβρα, έχει το καλύτερο δίδυμο όσο και να εκθέτει αυτό το πράγμα τις μεγάλες ομάδες στα αμυντικά χαφ. Ναι. Και πραγματικά ο Ζαμάνης έχει ξεφτυλίσει άπαντες, εντάξει, άπαντες. Με δανεικούς από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, με παίκτες που δεν τους ήθελε κανείς, είναι δεύτερος. Και έλα εσύ κάνε μου κουβέντα για ποδοσφαιρικά θέματα, που έχει ξοδέψει 15 εκατομμύρια και ο άλλος έχει ξοδέψει, ξέρω εγώ, 12, ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ είναι μέσα 5-6 εκατομμύρια. Τα συζητούσα χθες και με αυτούς. Η ΑΕΚ δεν έχει έσοδο από το ΆΚΑ. Σε κάθε παιχνίδι είναι μία ή άλλη, δεν ξέρεις, στα ντέρμπι. Έρχεται ο Ζαμάνης λοιπόν από το πουθενά και βγαίνει δεύτερος. Και ελάτε να στήσουμε ποδοσφαιριστική κουβέντα, όποιος θέλει, όποτε θέλει. Είτε μέσα από τις ομάδες, σας έρθει ένας από τον Ολυμπιακό να μου πει, ένας από τον ΠΑΟΚ να έρθει να μου πει, ένας από την ΑΕΚ να έρθει να μου πει. Και άμα καταρρεύσει από εδώ και πέρα. Πανιόνιος. Ναι. Έχει πετύχει πολλά περισσότερα από αυτά που λέει το μπάτζετ του. Αλλά εσύ τον βλέπεις να καταραίει. Έχεις δει τα αποτελέσματά του στο δεύτερο γύρο. Πρώτος είναι. Έτσι, μπράβο. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Που μου λέγανε ότι τόστησε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός το 0-1. Παλικαρίσια το πήρε το παιχνίδι Πανιόνιος. Και του κόψανε και δύο γκολ ακόμα. Κάτι offside αστεία και κάτι τέτοιο. Και χθες είχε συνεργασία η άμυνα του Ολυμπιακού με τους βοηθούς. Mm. Λειτουργήσε καλά η χημεία. Αλήθεια είναι. Και αυτό. Εντάξει, αλλά μένουμε πιο πολύ στα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, κλείνουμε την πρώτη ώρα με την τεχνική εταιρεία Αναδομό. Μπείτε στο site της εταιρείας Αναδομό Παύλα Ανακαίνιση. Μπείτε στη σελίδα στο Facebook για να δείτε ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. 2311-241-508 για πιο πολλές πληροφορίες, ακόμα και τις προσφορές. Πειράτης, Διογένους 17 στην Κάτω Τούμπα, το μεγαλύτερο beer and rock bar στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, με φαΐ, ποτό, πολλές επιλογές μπίρας, καλές μουσικές και St. Patrick's τετραήμερο από 16 μέχρι και 19 του Μάρτη, 4 μέρες στο κλίμα του Αγίου Πατρικίου, Ιρλανδικό κλίμα εντελώς, για όσους σας αρέσει, ο Ματζούκης θα πάει σίγουρα. Βέβαια. Για όσους σας αρέσει η Ιρλανδική κουλτούρα, St. Patrick's τετραήμερο στον Πειρατή. Δεύτερη ώρα για το ΠΑΟΚ 24, το πρώτο αυτής της εβδομάδας, Δευτέρα και 13. Δευτέρα και 13 Μαρτίου. Επικοινωνούμε για λίγο ακόμα με μηνύματα. Θα ανοίξουμε γραμμές σε λίγα λεπτά για τους φίλους που θέλουν να πούν την άποψή τους για ό,τι έγινε χθες, μια και τις Δευτέρες μιλάμε πιο πολύ για ποδόσφαιρο. Μηνυματικά FM γράφετε και ενώ αφήνετε το μήνυμα στο 545-26. Δεύτερη ώρα με Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, για πλήρη ανδρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, τα πάντα. Alter Ego, είτε δυτικά στην Ευκαρπία, 25 Μαρτίου 12, είτε ανατολικά στην Καλαμαριά, Πασαλίδη 85. Μπείτε και στο alteregofashion.gr για πιο πολλές πληροφορίες. Πριν συνεχίσουμε όσα γίνονται εδώ με τον ΠΑΟΚ, θα πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας
που παίζουν δανεικοί, είναι στο εξωτερικό, είναι στη Σλοβακία, έναν από τους νέους παίκτες που βλέπουμε και μαθαίνουμε ότι προοδεύουν, ότι πρωταγωνιστούν, ότι κάνουν τα βήματα που πρέπει για να επιστρέψουν πιο έτοιμοι και πιο δυνατοί. Να πάμε εδώ μαζί με την Ελένη Μπούντε. Ελένη, τι κάνεις? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν. Πάμε στη Σλοβακία, έτσι. Σλοβακία, ναι. Στον Κριστιαν Κούστα, που παίζει, όπως και άλλοι παίκτες του ΠΑΟΚ, στην Μιχάλοφτσε, την ομάδα εκεί της Σλοβακίας. Κριστιαν, καλό μεσημέρι από Ελλάδα. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Σλοβακία. Πολύ καλά, πολύ καλά. Πόσο καιρό έχεις να έρθεις Ελλάδα? Ήμουνα τα Χριστούγεννα Ελλάδα, είχαμε διακοπή προβλήματος. Ναι. Ήμουν ένα μήνα στην Ελλάδα. Α, ωραία. Τώρα ξανά τέλη Μαΐου, μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα. Όλα καλά? Ευχαριστημένος από συνθήκες, από δουλειά, από τη δική σου, πρώτα από τη συμμετοχή σου, από τις εμφανίσεις σου? Εσείς εκεί και από την αρχή της σεζόν, σωστά? Ναι, ναι, είμαι από την αρχή της σεζόν. Στην αρχή της σεζόν όταν είχα έρθει εγώ και ο Κιός ήμασταν. Οι δυο σας, ναι. Πολύ δύσκολα. Ναι, ήταν πολύ δύσκολα, ήταν η πρώτη μου φορά. Και γενικά όλο αυτό να έρθω εξωτερικό, έξω... Μισό λεπτό, Κριστιαν, επειδή έχουμε ένα θέμα με τη γραμμή, να σε ξανακαλέσουμε για να δούμε αν είναι η γραμμή, αν είναι κάποιο hands free, οτιδήποτε, γιατί δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορούμε έτσι να συνοηθούμε και είναι πάρα πολύ κουραστικό. Με τον 20χρονο, ο οποίος νομίζω ότι έχει φτάσει τα 9 γκολ. Έτσι, έχει εντυπωσιακή παρουσία στο πρωτάθλημα της Σλοβακίας. Ο υψηλός όμως Κούστα, 1,92, ο σέντερφορ του ΠΑΟΚ. Η ομάδα του είναι στην 8η θέση. Έτσι, δηλαδή δεν καίγεται, δεν μπορεί να φτάσει ψηλά, είναι πολύ μακριά από τους τρεις πρώτους. Δεν κινδυνεύει κιόλας. Είναι σε απόσταση από τις τελευταίες ομάδες. Βλέπουμε ότι παίρνει χρόνο και ο Κούστα και ο Δημητριάδης έχουν και γκολ. Και νομίζω ότι τώρα πρέπει να πέτυχε και μαζεμένα γκολ ο Κριστιαν. Κριστιαν, μας ακούς? Ναι, τώρα σε ακούω καλά. Καλύτερα από πριν. Το πρόβλημα παραμένει νομίζω. Τέλος πάντων, έλεγες για τη συμμετοχή σου και αρκετά γκολ στα τελευταία παιχνίδια, έτσι? Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το πράγμα. Εντάξει, συμφωνώ, είναι δύσκολο παιχνίδι εδώ πέρα. Ειδικά για μένα που είμαι πρώτη χρονιά. Είμαι σχετικά μικρός, 19 χρονών. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος επειδή και μου έχει δώσει ευκαιρίες ο προπονητής, αλλά και εγώ έχω καταφέρει να σκοράρω και να βοηθήσω την ομάδα μου. Στόχους έχεις βάλει για φέτος, δηλαδή είναι οι συμμετοχές, είναι κάποια τέρματα, είναι να πεις στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι πρέπει να γυρίσεις το καλοκαίρι? Τι έχεις στο μυαλό σου για αυτό το διάστημα? Από την αρχή του καλοκαιριού είχα στόχο να γίνω καλύτερος, να πάρω στο παιχνίδια που μπορώ και να βάλω στο περισσότερο γκολ που μπορώ. Ο προσφυγητής ήταν η πρώτη μου χρονιά σε πραγματικό επίπεδο. Δηλαδή πέρσι ήμουν στην ΚΑΠΑ 20 και φέτος μου δίνει αυτή η ευκαιρία για να αποδείξω πως τελικά αξίζω κι εγώ, γιατί πλάκα-πλάκα το όνειρο όλων είναι να πάνε να γυρίσουν πίσω στον ΠΑΟΚ και να καταφέρουν να παίξουν εκεί πέρα, όπως και αυτός είναι ο στόχος μου. Αλλά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, παίρνουμε πολύ δουλειά. Το επίπεδο εκεί και της ομάδας, η οργάνωση και το πρωτάθλημα είναι ικανοποιητικό? Εννοείται, είναι πολύ ικανοποιητικό. Έχουμε και πολύ δύσκολες ομάδες να αντιμετωπίσουμε. Εντάξει, η ομάδα που σημαίνει μπορεί να μην είναι τόσο καλό επίπεδο ποδοσφαιρικά όπως κάποιες άλλες, όπως η Μπαρτσελόνα, όπως η Ζήλινα, αλλά το σημαντικότερο είναι να πάρω τα παιχνίδια μου, να βελτιωθώ, να γυρίσω δερμύτερος. Κριστιαν, είσαι ο βασικός φόρ της ομάδας? Αυτή τη στιγμή ναι, είμαι ο βασικός. Αυτή τη στιγμή μετά τα Χριστούγεννα. Και είναι καλύτερα δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δεν σημαίνει κάτι αυτό, πρέπει να το αποδεικνύεις κάθε εβδομάδα. Και είναι θετικό το ότι έχεις και άλλους από εδώ και το Δημητριάδη. Βοηθάει ένας τον ένα και στην προσαρμογή στη χώρα και στις συνθήκες. Εννοείται. Και ο Κιόνσε που είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού μαζί, με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Και ο Τάσος τώρα που έχει έρθει είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Έχουμε έναν άνθρωπο να συζητήσουμε, έναν φίλο να πούμε και ό,τι πρόβλημα έχει ένας, το λύνουμε όλοι μαζί.
Επειδή ο Τάσος δεν ήταν τόσο πολύ έτσι, θετικός, αν θέλεις, στο να φύγει ιδανικός, τι ήταν αυτό το οποίο φαντάζομαι το συμβούλεψες εσύ τον Γενάρη, όντας εκεί στην ομάδα μερικούς μήνες νωρίτερα? Κοιτάξτε, κανένα δεν είναι χαρούμενο να φέρει την οικογένειά του από τους φίλους του και να έρχεται κάπου στο εξωτερικό να ζει μόνος του, αλλά εγώ το πρώτο πράγμα που του είπα, του λέω από το να μην κάνεις τίποτα και να κάνεις απλές προπονήσεις, το μόνο πράγμα που έχεις να κερδίσεις είναι να άρεσε να πάρεις τα παιχνίδια σου για να μην μένεις και εσύ χωρίς να κάνεις τίποτα. Δηλαδή έρχεται εδώ πέρα και έχει χρόνο συμμετοχής, που είναι το σημαντικότερο για όλους. Αν ένας ποδοσφαιριστής δεν έχει χρόνο συμμετοχής, δεν είναι καθόλου θετικό για τον ίδιο. Σωστό. Και τίποτα ομάδα και να είναι. Σωστό. Ωραία. Κρισιάν, σε ευχαριστούμε. Παρακολουθούμε πάρα την πορεία σου. Ναι, Ελένη. Μία τελευταία ερώτηση να κάνουμε για τον Βλάντα Νίβιτς. Φαντάζομαι τον γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά. Έχεις συνεργαστεί μαζί του. Ναι. Το γνωρίζω πιο πολύ επειδή ήταν προπονητής μου στην ΚΑΠΑ 20. Ακριβώς, ναι. Ποια είναι η άποψή σου και πώς παρακολουθείς έτσι την μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ? Πολύ ικανός προπονητής. Το είχε αποδείξει πολλές φορές. Είναι σε λίγο δύσκολη κατάσταση τώρα η ομάδα. Αλλά θα καταφέρει τους στόχους και είναι πολύ καλός ο Ιβίτς αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Καλή παραμονή, καλή επιτυχία. Από εδώ και πέρα με υγεία πάντα. Πολύ. Να είσαι καλά. Πολύ. Να είσαι καλά. Γεια. Δυστυχώς ήταν σαν να μιλάμε το διάστημα, αλλά δεν διορθώνονταν η γραμμή. Υπάρχει ένα θέμα με την επικοινωνία και η Σλοβακία γενικότερα. Μάλιστα. Εντάξει. Για να το λες. Αυτά από τον Κούστα που έχει φτάσει, είπαμε, τα 9. Τα 9 γκολ μαζί με αυτό της Πέμπτης για το κύπελο και το χθεσινό. Βέβαια, χθες άνοιξε το σκορ ο Κούστα, αλλά τελικά η ομάδα υπέστη βαριά, ήταν με 4-1. Mm-hmm. Έφτασε συνολικά τα 9 τέρματα στη σεζόν. Σε 18-19 παιχνίδια μέχρι τώρα. Ναι. Μέσα σε αυτά και του κυπέλου βεβαίως. Μπράβο. Και φυσικά ήταν και το πρώτο του Τάσου Δημητριάδη, αυτό στο παιχνίδι κυπέλου, ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει και βρίσκει τα πατήματά του, παίρνει χρόνο συμμετοχής και βρίσκει και το δρόμο προς τα δίχτυα. Και αυτοί πήγαν ημιτελικό. Ναι. Πήγαν στα ημιτελικά. Ωραία. Λοιπόν, γραμμές, για να μιλήσουμε για τα ποδοσφαιρικά, για ό,τι είδατε από την χθεσινή παρουσία του ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο και την ήττα από την ΑΕΚ, αύριο 3-0. 23-10-287-888. Οι δικές σας απόψεις, τι δεν πήγε καλά, αν πήγε κάτι καλά στο χθεσινό μάτς. Και βέβαια τι γίνεται από εδώ και πέρα, γιατί όπως αναλύσαμε, τώρα υπάρχει ένα νέο ξεκίνημα με πολλά δύσκολα και κρίσιμα παιχνίδια. Τώρα θα κριθούν οι στόχοι στην Ελλάδα με τους μεγάλους αντιπάλους και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Θυμίζουμε την Παρασκευή είναι η κλήρωση του κυπέλου, όπου ήδη κάνουμε και σκέψεις και το συζητάμε. Όλα αυτά 23-10-287-888. Πάμε να σας ακούσουμε, να τα συζητήσουμε. Καλημέρα, καλό μεσημέρι στον πρώτο. Καλημέρα. Χαίρετε. Δημήτρης είναι ονόματε. Ναι. Λοιπόν, δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω. Ναι. Με τον Γλύκο. Mm-hmm. Με τον Γλύκο. Με τον Ολυμπιακό έβαλε φωτιά. Παραλίγο δηλαδή να μπει τον γκολ. Ναι. Άμα την έριχνε λίγο ψηλά ο Ολυμπιακός θα μπαίνει τον γκολ. Γιατί το κάνει αυτό? Δεν μπορεί την μπάλα να τη στήσει και να τη στείλει έξω από το κέντρο? Όχι, δεν έχει αυτή την εντολή. Πρέπει να κάνει πάσα. Τι πάσα να κάνει? Σε συμπαίκτη. Αφού τον ήρθε η δεύτερη πάσα, έπρεπε την μπάλα να τη στείλει. Αυτό γίνεται... Παίζει με τη φωτιά. Ναι. Επίσης, εχθές, τι έκανε? Έστειλε με το χέρι πάλι την μπάλα, αφού βλέπει είναι κοντά
Είναι μαρκαρισμένοι όλοι οι δικοί μας. Τι τη στέλνει την μπάλα. Στήστηνα και ρίχτηνα πέρα από το κέντρο. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. 23-12-87-888. Για το Γλύκο, για το Γκρέσπο, για το Λέοβατς, για τον Τζίμιρο και τον Σάχοφ. Για όλους τους ποδοσφαιριστές. Για την ΑΕΚ που αναστήθηκε. Πήρε τον... δεν αναστήθηκε τώρα η ΑΕΚ. Εντάξει, εδώ και... Επειδή εγώ την έζησα και τον Ολυμπιακό πριν το παιχνίδι, και μετά το παιχνίδι, πρώτα απ' όλα έβλεπες τους αεξίδες να κοιτάνε τι γίνεται στο Κέρκυρα Ξάνθη. Λογικό, εντάξει. Ναι. Αφού είναι από κάτω. Αλλά δεν ήταν εχθές το σημείο 0. Η αλλαγή προπονητή, η παρουσία του Χιμένεθ ήταν το σημείο που τους άλλαξε λίγο το momentum. Και δεν έχει κακούς παίχτες μέσω επιθετικά. Ναι, ο Χρυστοδουλόπουλος είναι στον πάγκο. Δεν χωράει να παίξει. Παρόλα αυτά είναι εντός έδρας μόνο οι επιτυχίες της, η σταθερότητά της. Και δεν τρώει και γκολ. Εκτός δεν έχει κερδίσει κανέναν. Πάμε, συνεχίζουμε. Καλημέρα στον επόμενο. Καλό μεσημέρι. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδιά. Και εσείς... Δεν έχω ακούσει να του γίνεται ερώτηση του Ίβιτς. Ναι. Στο Καφτατζόγλιο, στο ναυάγιο του Καφτατζόγλιου, ο μόνος που επέφλεψε ήταν ο Χαρίσης. Ναι. Από εκεί και μετά είναι εκτός αποστολής σε όλα τα μάτια. Έχει τον Κάνια στραυματία, τον Τζίμιρο σκασμένο. Και χθες έκανε ένα σωρό λάθη και τον πρώτο γκολ από δικό του λάθος μπήκε κλπ. Δεν έχει θέση αυτός ο παίχτης, ούτε καν στη 18. Έχω μια απορία πραγματικά με αυτό το παιδί. Μόνο υπόθεση μπορούμε να κάνουμε ότι δεν είναι στις προτεραιότητές του και ότι με τον Ηρακλή τον έβαλε γιατί ήταν ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι, αλλά έβγαλε μάτια με τον μόνος που επέπλεψε στο ναυάγιο. Όργωσε όλο το γήπεδο δηλαδή. Και μετά κάνεις και rotation, υποτίθεται μετά με την Ξάνθη, τον έχεις έξω, εκτός αποστολής. Σε όλα τα μάτια εκτός αποστολής. Δηλαδή τόσο πολύ σου δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει κάποια εμπάθεια. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου. Δεν νομίζω. Είναι μια ερώτηση εν πάση περιπτώσει του Ιβιτς. Αλλά δεν είναι και το πιο σημαντικό θέμα του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, σίγουρα δεν είναι το πιο σημαντικό. Ότι αλλά τη στιγμή που έχουμε πολλούς παίχτες δεφορμέ και σκασμένους. Να μην το πάμε προσωπικά κεντρικά. Ο Χαρίσης, ναι. Ο Πέλκας, ο Κόλκας, εσύ και οτιδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ότι είναι ένα γεγονός ότι η τράπουλα δεν έχει ανακατευτεί όσο θα μπορούσε να ανακατευτεί, είναι αλήθεια. Ωραία. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, προφανώς για κάθε επιλογή έχει τους λόγους του. Βέβαια, τώρα που η ομάδα δεν είναι καλά ένα-ενάμιση μήνα, εντάξει, που ανέβηκε το επίπεδο των αντιπάλων, είναι λογικό να πρέπει λίγο και να φρεσκάρει την ομάδα με νέα πρόσωπα. Αυτό που γράφεις στο, που έγραψε στο blog, να ανακατευτεί η τράπουλα. Πρέπει, ναι. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Τσίμιλο, δηλαδή... Τσάχοφ, τζάλμα. Ναι, ωραία, ναι. Και μην ξεχνάς ότι υπάρχει και μια παράμετρος τελευταίο μήνα πολύ σημαντική. Δεν είναι εύκολο Γενάρη ή Φλεβάρη να μπουν νέα πρόσωπα στην ομάδα. Αν βλέπεις τώρα ο Ερίκη, είναι σαν να είναι ο ενδέκατος παίκτης, να είναι άλλος. Δεν έχει συγχρονιστεί με τους συμπαίκτες του. Τέλος πάντων, εγώ πάντως έχω μεγάλη απορία. Δηλαδή να ήμουν στη θέση τώρα του Χαρίση και με βάζεις με τον Ηρακλή, σου οργώνω όλο το γήπεδο. Είμαι ο πρώτος παίκτης. Μεταξύ των τυφλών, εν πάση περιπτώσει, ο μονόφραδος και ίσως κάτι παραπάνω. Και με στέλνεις μετά εκτός αποστολής συνεχόμενα. Ξέρω εγώ. Εντάξει, είναι ένα θεματάκι. Εντάξει, και εγώ το σκέφτηκα έτσι όπως το σκέφτεσαι εσύ. Μην νομίζεις. Ναι. Το ίδιο είναι σκέψη κάναμε. Έγινε. Ναι, να σε καλά. Να σε καλά. Συνεχίζουμε στο επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Σταύρο, για σένα πήρα, αγόρι μου. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, ρε παιδί. Ναι. Από τότε που έγινε η κλήρωση του UEFA. Ναι. Έτσι, το έχω αποθυμένο να σε ρωτήσω. Όταν έβγαινε αυτή η Οσμανλή και αυτή η Μπεσίκτας και εσύ έλεγες όχι, μακριά! Σκεφτόμουν το ταξίδι μου, παιδί μου. Το τουριστικό προορισμό. Σκεφτόσου πραγματικά, πραγματικά είναι την Μπεσίκτας που θες και λέω τι σκεφτότανε. Όχι, τι σκεφτότανε και μας μας έπεσε η Σάλκε. Η Μπεσίκτας είναι καλή ομάδα. Η Μπεσίκτας με τον Ολυμπιακό. Άσε με τώρα ρε. Τον Άπολη Μπεσίκτας. Ο περσινός Ολυμπιακός θα την είχε ρίξει 4 γκολ αυτή την ομάδα. Παρτάλια ρε, παρτάλια ρε. Τον Άπολη Μπεσίκτας. Δεν είναι και έτσι, εντάξει. Τι παρτάλια. Θέλω να σε πω ρε παιδί μου. Σε μάσα για τη Σάλκε. Φέτος. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, φίλε. Άστο.
Καλά, εντάξει. Η Οσμαρή, όντως ήταν χωριό. Χωριό, εντάξει. Αστείο πραγματικά, αλλά θυμάμαι σένα να φωνάζεις μακριά, όχι. Ναι, μωρή, για άλλους λόγους. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Το τουριστικό αυτή είναι ικανή είναι για όλα αυτή, μέρα με τη μέρα. Τι γίνεται, πήγε και έκανε 0-3 και γύρισε. Αυτό έγινε, ρε Σύρμη. Καλά, εντάξει. Σταυρέ, να σου ρωτήσω κάτι. Λέμε να μην αλλάξει η ομάδα του χρόνου δραστικά. Πες με εσύ, ρε παιδί μου, θες ένα εξάρι. Ένα οχτάρι που να ξέρει μπάλα και να μην είναι κατσίκι, δεν θες. Εννοείται. Ένα δεκάρι αθλητικό δεν θες. Ή δεύτερο οχτάρι για να πάω στο 4-3-3 καθαρό. Ένα δεξί εξτρέμ που να ξέρει και λίγη μπάλα δεν θες. Θες. Ένα κεντρικό αμυντικό δεν θες. Θες. Αμέσως 4-5 παίκτες. Δεν πρέπει να φύγουν και κάποιοι από το κέντρο. Τι το συζητάς. Η ομάδα θες δεν θες. Θα πρέπει να κάνει αλλαγές. Η ομάδα για να ανεβεί επίπεδο χρειάζεται μέσους που να ξέρουν μπάλα. Ένα κάνεις, καλά το λες. Ένα κάνεις και λίγο πιο μπροστά όμως θες. Δεν γίνεται ο Σάχο. Ο Σάχο, φίλε, είναι αργός στο σώμα, αργός στη σκέψη και κάνει πολλά λάθη. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα μπορεί να αλλάξει μέσα σε μια χρονιά. Ο Σάχο, αλλά εγώ αυτό βλέπω τον Σάχο. Ο Σάχο είναι ένας παίκτης που δεν θα σου κάνει τη διαφορά ποτέ. Ο Σάχο, φίλε, είναι ένας πολύ μέτριος παίκτης, φίλε. Δεν ξέρω πώς κατανοείς τη λέξη καλός. Καλός εγώ μου είναι κανονικός ποδοσφαιριστής, απλά δεν είναι του επίπεδου που θα σε αλλάξει. Εντάξει, απλά σου εξηγώ ότι θα πρέπει να γίνουν και κάποιες αλλαγές και δεν βλέπω πώς θα γίνουν μετρημένες, όπως υπονοείς σε κάθε άρθρο ότι πρέπει να γίνουν μετρημένες. Εγώ βλέπω 4-5 παίκτες τουλάχιστον. Το ίδιο πράγμα λέμε. Ρε. Ένα στόπερ, okay. Ένα εξάρι, και backup του Κάνιας, αν βρεις καλύτερο, ακόμα καλύτερα. Ένα οχτάρι που να είναι box to box πραγματικό, όχι γύρω-γύρω όλη στη μέση ο Μανώλης. Ένα εξτρέμ. Ένα δεκάρι και ένα εξτρέμ, πέντε, μια χαρά είσαι. Πέντε. Και δεν μου λες πόσοι πρέπει να φύγουν για να χωρέσουν αυτοί οι πέντε. Εντάξει, θα φύγουν, ρε φίλοι, κάποιοι εννοείται. Α, ναι. Μας έχουν ζαλίσει ότι θα πουλήσουν τον Τζίμιροτ. Το παιδάκι παίζει στον ΠΑΟΚ και έχει δεδομένο το καλοκαίρι θα πουληθεί. Ωραία. Δεν φταίει, πω, δεν φταίει το παιδί. Δεν ξέρω τι να σου ναι, πω. Δεν φταίει το παιδί. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι παίκτης ο οποίος είναι ετερόφωτος, δηλαδή χρειάζεται συνέχεια να υπάρχει ένας άλλος παίκτης δίπλα του για να παίζει καλά. Είναι δεν θέμα. Ξέρω, τι να σου πω. Είναι θέμα. Ναι. Βέβαια, δεν είναι θέμα αρέσει Σταύρε. Δηλαδή γίνεται να κάνουμε το Σταύρο, να τον ταριχεύσουμε τον Γκάνιες, να τον ταριχεύσουμε, να τον βάλουμε εκεί, να τον μουμιοποιήσουμε. Ωραία, χτύπησε την Ξάνθη και ήμουν έτοιμος να βάλω τα κλάματα. Άστο. Εχ, και δεν ξεκίνησε ο Κάνιες με την ΑΕΚ να βγει στο 60, αφού δεν είναι 100% έτοιμος, ξεκίνα τον βρε άνθρωπε. Τι να πω, ξέρω εγώ. Έγινε. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Πάμε στους επόμενους. Καλησπέρα. Ναι. Ορίστε. Ναι. Γεια σας. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ναι, τώρα με ακούτε. Καλούτσικα. Σίγουρα. Είναι καινούριο το iPhone, γι' αυτό τώρα δεν ξέρω. Είναι... Μάπα, μπας και παίρνεις το iPhone και εσύ. Πιο κοντά. Βγάλε hands free. Το έβγαλα, το hands free έχω. Άμα είναι να βγάλω το hands free. Βγάλ το. Αφού οδηγάει, ρε. Δεν γίνεται, πρέπει να το κρατάω. Άντε, σ' ακούμε. Λέγε. Λοιπόν, τελικά ο Πάου κατέβηκε να παίξει χτες ή δεν κατέβηκε τώρα, γιατί εγώ αυτό κατάλαβα. Κατέβηκε. Α, κατέβηκε. Ήτανε αυτό το πράγμα, είναι επαναλαμβανόμενο αυτή η νοοτροπία ή είναι πρώτη φορά. Επαναλαμβανόμενο. Αν δεν αλλάξει παιδιά αυτό το πράγμα, πάρε παιχταράδες, πάρε προπονητάδες, πάρε φτιάξε διαιτησίες, φτιάξε τα όλα, αν δεν φύγει αυτή η κακομεριά από πάνω σου, μην περιμένεις δεύτερος, τρίτος, εκεί, ο Δαβεντέτσιο θα γελάνε οι άλλοι, θα βγαίνει ο άλλος να λέει θα σέβεστε. Εντάξει, άσε τώρα, ξέρω εγώ τι λέω. Γιατί ο Πάβος δεν κατέβηκε και είχε κάτι καλύτερο να κάνει, ο Πάβος δεν κατέβηκε να παίξει τίποτα. Είχε κάτι καλύτερο, είχε πάει για ποτό. Με τον Ηρακλή γιατί δεν κατέβηκε. Η ΑΕΚ κατέβηκε για μάχη χθες. Ο ΠΑΟ κατέβηκε για μάχη χθες. Για πόλεμο. Ο Ηρακλής κατέβηκε για πόλεμο προχθές. Ο ΠΑΟ κατέβηκε για πόλεμο. Όχι. Δεν κατέβηκε για πόλεμο. Δεν είναι θέμα, εντάξει, είναι και το αγωνιστικό. Τίκιο είναι το εξάρι, ναι, όντως. Η ομάδα είναι κομμένη χωρίς το Γκάνιας. Εντάξει, ωραία. Η νοοτροπία που είναι, ρε παιδιά. Πού είναι αυτή η νοοτροπία. Νοοτροπία χρειάζεται προσωπικότητα, ρε φίλε, σε όλα τα επίπεδα. Όχι, ρε Σταυρό, να σου πω κάτι όμως. Κοίτα και τον άλλον. Ποια είναι η προσωπικότητα του Ολυμπιακού, ρε φίλε, και σου παίρνει 15 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Ποια είναι η προσωπικότητα του Ολυμπιακού. Γιατί είναι 15 φορές πρωταθλητής γι' αυτό. Έχει μέταλλο, φίλε. Γιατί αγόρι μου είναι προσωπικότητα της ομάδας. Αυτό λέω. Μα εγώ είπα προσωπικότητα σε όλα τα επίπεδα, δεν είπα μόνο στην ομάδα. Εμείς έχουμε, χωλαίνουμε στην προσωπικότητα σε όλο τον οργανισμό που λέγεται ΠΑΟΚ. Είσαι μια ομάδα η οποία.
ποιος είσαι πρώτα. Σκοτώνει τις προσωπικότητες, ρε αγόρι μου, τις σκοτώνει ο Πάκος τις προσωπικότητες. Ό,τι, άμα σηκώσεις κεφάλι. Σκοτώσαμε, ρε Σταύρου. Ε? Ποια προσωπικότητα σκοτώσαμε, ρε Σταύρου. Όλες. Είχαμε προσωπικότητα και σκοτώσαμε. Ό,τι είχαμε. Α, λες για Νομπόα και τέτοια πράγματα. Ό,τι είχαμε, ρε αγόρι μου. Τι μεγάλο συμβόλαιο φέραμε στον Πάκο, έπαιξε κανείς. Όχι, δεν έπαιξε, αλλά για την φετινή ομάδα κυρίως. Η οποία έχει στρώσει. Γενικά, ρε αγόρι μου, γενικά. Μην πας την ομάδα του Άγγελου τώρα που ήταν σκορποχώρη, λέμε τώρα για το συγκεκριμένο. Ναι. Ωραία. Ομάδα. Ποιος ήταν ηγέτης στην ομάδα του που πήραμε εμείς. Φέτος. Ναι. Ηγέτης κανένας δεν είναι, ρε φίλε. Δεν μπορεί να φέρεις τον ηγέτη από Ισπανία και από Αγγλία. Μπορείς να φέρεις παίκτες όμως σαν τον Κάνιας που έχει την εμπειρία, ναι, από μικρές ομάδες, αλλά εμπειρία όμως. Τι μικρές, έπαιξε πρέπει να μεγάλα πρωταθλήματα. Ναι. Ο Κάνιας ήταν και αρχικός νομίζω της Μπέτης. Σε Ισπανιόλ νομίζω. Τώρα πριν έρθει, ήταν 26-27. Ισπανιόλ, Ισπανιόλ. Ισπανιόλ και Μπέτης, από την Μπέτης τον πήραμε εμείς. Ισπανιόλ τον πήραμε. Όχι ρε, την Μπέτης τον πήραμε. Μην επιμένεις τώρα. Μα τώρα θα περίμενε. Εντάξει, πες τα δικά σου, θα το βρω εγώ. Τέλος πάντων, άλλο θέλω να πω, άλλο θέλω να πω. Μια ομάδα, παιδιά, η οποία έχει πάρει δύο πρωταθλήματα στην ιστορία της και τέσσερα κύπελα. Και το τελευταίο ήταν 15 χρόνια πίσω και το τελευταίο κύπελο ήταν 35 το πρωτάθλημα, 15 το κύπελο. Δεν μπορεί να παίρνει τρεφίλε μπλασέ σε αγώνα. Δεν μπορεί να λες 2-1 με την Ξάνθη, έπαιξα έξω, κέρδισα, μέσα θα μπω χαλαρά. Δεν μπορεί να λες παίζω με τον Ηρακλή τελευταίος και να μπαίνω χαλαρά. Δεν μπορεί να λες κέρδισα το Μεγαθύριο, εκπλήρωσα την προφητεία, κέρδισα τον Ολυμπιακό. Ήταν η προφητεία, θα κερδίσει μια ομάδα η οποία ήταν ομάδα. Αλλά να λυπούν ομάδα, θα πέσει μια άλλη ομάδα, η οποία και αυτή δεν θα είναι ομάδα, αλλά να πας τρία. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Στην Ισπανιόλ δεν παίζει. Πρέπει να μπαίνεις μέσα για μάχη, τέλος πάντων. Πρέπει να μπαίνεις μέσα για μάχη σε κάθε μάτς. Αν δεν το καταλαβαίνεις αυτό, ούτε τέτοιο. Εγώ του χρόνου, και κλείνω, εγώ του χρόνου, έτσι και εδώ, μεγάλα μάτς, με κάτι Φιωρεντίνες και κάτι Σάλκι και κάτι τέτοια. Εγώ αν δεν ξεκουράζεις παίχτη του χρόνου με τη Φιωρεντίνα για να πάω να παίξεις με τον Λεβαδιακό στη Λιβαδιά, εγώ σου λέω δεν ξαναβλέπω ΠΑΟΚ, ούτε και γιατί τα χωριά έχουν πληγώσει το ΠΑΟΚ και δεν το έχει καταλάβει κανένας αυτό το πράγμα. 30 αγωνιστικές, εγώ του χρόνου θέλω πρωτάθλημα. 30 αγωνιστικές. Αν δεν είναι ζωής και θανάτου, 30 ματ και μου αρχίσουμε τα Ντόρτμουντ και τα Σάλκε και εδώ είμαστε η ομάδα του χωριού, ο ΠΑΟΚ με τα δύο πρωταθλήματα και τα τέσσερα κύπελα και δεν πάει του χρόνου να πάρει το πρωτάθλημα ώστε να καθιερωθεί και συνείδηση όλων σαν η ομάδα με την προσωπικότητα και τους τίτλους και διότι διεκδικεί τίτλους, αν πας πάλι για το ένα βράδυ της Ντόρτμουντ και το ένα βράδυ της Σάλκε, ζήτω που καήκαμε φίλε. Έγινε. Και από εδώ και πέρα και στο κύπελο φέτος και τα λοιπά. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ τον πρωταθλητισμό τον αντιλαμβάνω όμως εξής. Είσαι αυτή τη στιγμή, ήσουν μάλλον 8 βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Εγώ μέχρι να κρυθεί μαθηματικά το πρωτάθλημα, εγώ θα παίζω μέχρι τελευταία στιγμή να κρυθεί μαθηματικά. Αυτό είναι ο πρωταθλητισμός. Και μεταφέρω την πίεση στον άλλον. Αυτό κάνει ο Ολυμπιακός, αυτό κάνει οι μεγάλες ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, αυτό και θα πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Όχι μπλαζέ με την ΑΕΚ. Εσύ πρωταθλητές δεν έχεις. Δεν είναι μωρέ, γιατί δεν είναι, ότι όλος ο οργανισμός λειτουργεί έτσι. Δεν προετοιμάζεις για μάχη τον άλλον. Δεν προετοιμάζεις για ότι πάω στην ΑΕΚ. Αφού είναι όλος ο οργανισμός, αγόρασε κανένα πρωταθλητή. Ναι, να αγοράσω κανένα πρωταθλητή. Απέκτησε και αρχές. Όταν φίλε μου άλλος και είτε λέγεται Μίχελ, είτε λέγεται Ίβιτς, είτε λέγεται Σαββίδης, είτε λέγεται Κακάτσης, που είναι μέσα στην ομάδα. Εγώ δεν λέω ονόματα τυχαία τώρα, έτσι. Ναι. Που είναι μέσα, δεν προετοιμάζει την ομάδα. Δεν ξέρει, δεν λέει ότι κοιτάξτε, δείτε παιδιά, εδώ. Πάμε έτσι, πάμε εκεί. Και άμα το κάνεις, και άμα κάνεις κακή εμφάνιση όπως θες και είσαι για 6 και τρως 3 και λες πάλι καλά, τότε πρέπει να ρίξει απρόστιμο, πρέπει να υπάρξει ποινές, να καταλάβει άλλος που ήρθε. Ότι εδώ έχουμε στόχους. Στόχους. Τους δηλώνουμε από την αρχή της χρονιάς. Πάω για πρωτάθλημα. Δεν τρέπομαι. Έλα, γεια. Έγινε, γεια, γεια. Πάμε σε επόμενες γράμμες. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ακόμα. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Καταρχήν πριν πω αυτό που θέλω να πω, να πω ότι για τον Ίβιτς πιστεύω ότι μπορεί να γίνει καλός προπονητής και πρέπει να ξεκινήσει τη χρονιά του χρόνου. Αλλά ο τρόπος που κατεβάζει την ομάδα, ειδικά στα δύο τελευταία μάτς, εγώ να ξεκινήσω το μάτς ήθελα να κάνω 5 αλλαγές στο 10. Δηλαδή, ξεκινάει με τον Κρέσπο αριστερά, δεν βάζει τον Μπίσεσβαρ, έχει προτίμηση τον Γκάμπος και δεν βάζει τον Μιστακίδη. Αυτό γίνεται όλη τη χρονιά. Σωστά. Κάτσε, όταν τον έβαλε τον Μπίσεσβαρ, τον έβγαλε στο 20 γιατί αγανάκτησε.
σε ανάλογο, σε αλήθεια, σχετικά παρόμοιο παιχνίδι. Δεν μπορείς να θεωρείς τον Μπίσεσβαρ σταθερά, ρε φίλε. Ο Μπίσεσβαρ είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ όταν έχει ομάδα, ο ΠΑΟΚ την μπάλα στα πόδια του. Με τον Πανετολικό, με τον Πανετολικό, τον Παζιάννενα. Μαζί σου, εκεί. Σε όλες τις ομάδες. Γιατί χθες, κάτσε λίγο, χθες όταν μπήκε ο Μπίσεσβαρ άλλαξε κατευθείαν τους στόχους. Ήταν καλύτερος από αυτούς που είχαμε. Ναι, δεν είναι σταθερά όμως, δεν είσαι σίγουρος. Δεν ξέρεις πώς ξύπνησε. Να ξέρεις πώς ξύπνησε, ρε φίλε. Πρέπει να ξέρεις, ξύπνησε καλά, θα τον βάλω. Δεν ξύπνησε καλά, δεν θα τον βάλω. Δεν καταλαβαίνεις ότι ο Μπίσεσβαρ δεν έχει αθλητικά προσόντα. Τον έβαλε με τη Σάλκη και μας κάνανε γιογιό. Ναι, καλά, με τη Σάλκη είναι άλλη ιστορία. Δεν φταίει ο Μπίσεσβαρ για τη Σάλκη. Όχι, δεν φταίει ο Μπίσεσβαρ με τη Σάλκη. Σου λέω απλά ότι μας πήραν το κέντρο με το καλημέρα. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Πάμε παρακάτω. Τώρα που λες για το κέντρο, μπορείς να μου εξηγήσεις. Δηλαδή είσαι πιο κοντά στην ομάδα. Γιατί δεν. Εντάξει, ο Κάνιας είναι το καλύτερο. Προφανώς το πιο καθαρό εξάρι και όλα τα σχετικά. Ο Κάτσε γιατί δεν έχει ευκαιρίες αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι καλύτερο εξάρι. Δηλαδή όταν βάζεις εξάρι το Τζίμηρο. Το Παπατζηλίκι με τον Κάτσε. Δηλαδή εγώ τον Κάτσε τον γουστάρω. Είναι δικό μας παιδί, τον αγαπάμε από πολύ. Ναι. Ωραία. Δεν τίθεται θέμα. Αλλά πώς γίνεται να μην τον γουστάρεις το καλοκαίρι και τον αφήνεις να φύγει και ξαφνικά να τον γουστάρεις το Γενάρη. Δεν είναι ποδοσφαιρικό το θέμα. Αυτή είναι και δικιά μου ερώτηση. Δεν είναι. Πόσα μη ποδοσφαιρικά θέματα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Άμα δεν είναι ποδοσφαιρικό, γιατί είναι στο ρόστερ, έστω και τώρα. Τώρα είναι το σωστό που γίνεται. Ποιο είναι το σωστό, να είναι αυτό στο ρόστερ και να αντιμετωπίζεται σαν νεαρός, ας πούμε, που μπαίνει στην δεκάδα, ξέρω εγώ, σε κάποια μάτση για λίγο. Όχι, λέω για το ρόστερ, για την παρουσία του. Ναι, το σωστό αυτό είναι, αλλά το σωστό είναι να παίζει κιόλας. Δεν είναι κάτι κανένας τυχαίος παίκτης. Είναι 5 χρόνια στον ΠΑΟΚ και έχει δείξει ότι μπορεί να. Και, το δεν είναι καθαρό εξάρι, εγώ το ακούω βρεσέ. Εντάξει, είναι. Δεν είναι, φίλε, δεν είναι. Δεν έχει τα στοιχεία του Κάνιας, κανείς δεν τα έχει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ναι, μετά τον Κάνιας ποιος έχει τα περισσότερα στοιχεία για να παίξει εξάρι αυτή τη στιγμή. Κανείς. Ναι, το κανείς κάποιος παίζει τώρα. Μετά τον Κάνιας. Ο Τσίμιο δεν τα έχει. Και τα βλέπεις δεν τα έχει. Ναι. Και τον Τζίμερο όταν τον βάζεις να παίζει εξάρι, τον χάνεις και από πιο μπροστά μπορεί να κάνει μια, κάτι δύο μπροστά. Ναι. Και χθες, άμα παρατήρησες το παιχνίδι, φάνηκαν για μένα δύο πράγματα χθες και από το χθεσινό μάτς. Ότι ο ΠΑΟΚ, το καλό σερί που είχε, που το έχει με τις χαμηλότερο δυναμικού ομάδες πριν ένα μήνα, δύο, ήταν γιατί έπαιζε όλα αυτά τα παιχνίδια στα δύο τρίτα του, στο ένα τρίτο του γηπέδου που είναι καλός. Και χθες όταν κατάφερε, όταν έφτανε να ανεβάσει παίκτες και να κατεβαίνουν οι παίκτες της ΑΕΚ στο τελευταίο τρίτο, έκανε ευκαιρίες, έκανε 4-5 φάσεις κλασικές. Mm-hmm. Που τις χάσαμε βέβαια. Μια ωραία που κάνει μια προβολή και αντί να τη στείλει προς την εστία, τη στέλνει σχεδόν να κουμπάει την μπάλα. Του Κρέσπο, μια φάση που περνάει δυο ωραία και κάνει σέντρα και είναι ο πρίγκιπς έχει ελευθερωθεί. Και δεν κάνει καλή σέντρα ο Ενρίκη και φεύγει μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και δεν θυμάμαι τι έγινε. Μία που δηλαδή έκανε τέσσερι. Ορίστε. Μία που ο Ενρίκη έκοψε το μάτος. Ναι, και εκείνο, ναι, γίνονται δηλαδή και αυτά. Δηλαδή και χθες που η ομάδα δεν ήταν καλά, δηλαδή δεν είχε καλή ισορροπία, όταν κατάφερε να περάσει στο κέντρο και να βάλει παίκτες μπροστά και η ΑΕΚ να πάει πίσω, έκανε φάσεις. Τώρα, όταν εσύ όμως βάζεις πίσω, ξέρω, καταρχήν ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και από τα αριστερά που σε έχω κάνει γιογιό στο πρώτο ημίχρονο, από τα δεξιά της ΑΕΚ, από τα αριστερά δικά μας, συνεχίζεις να παίζεις με Κρέσπο, Μαλεζά που και οι δύο έχουν κίτρινες. Δεν ήταν μαθηματικό ότι κάποιος θα φάει δεύτερη κίτρινη, άσχετα αν την έφαγε στην δεξιά μεριά του γηπέδου Μαλεζάς. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Γιατί να αλλάζεις, ας πούμε, έναν από τους δύο, του Μαλεζά λογικά, που είναι και πιο βαρύς, ας πούμε, και δεν τον βόλευε το χθεσινό το μάτς, και να βάλει τον Λέοβατς. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Γιατί τελείωσε καλά το πρώτο ημίχρονο. Ναι, γιατί τελείωσε καλά το πρώτο ημίχρονο, επειδή ήταν ο Κρέσπο, έκανε, ξέρω εγώ, κάτι ή ο Μαλεζάς. Εγώ σου λέω άλλο πράγμα. Όταν αμυνώσουν στο δεύτερο ημίχρονο, ήξερε ότι θα μείνει από την αριστερή μεριά με δύο παίκτες που έχουν κίτρινο και δεν πατούσαν καλά ούτε ο ένας ούτε ο άλλος στη θέση που ήταν. Δηλαδή αυτά για μένα δεν είναι κατανοητά, καταλαβαίνεις. Να είσαι καλά, φίλε, καλό μεσημέρι. Λίγο να ακούσουμε τη ώρα και μισό λεπτό υπομονή στους όλους που περιμένουν. Ρε το Θωμά Μητρόπουλο. Πάμε, συνεχίζουμε. Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα στους επόμενους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γέρετε. Μου κάνει εντύπωση καταρχήν μέχρι στιγμής που ακόμα δεν έχουν πει ότι θέλουν 30 φιλιές στη Μεσήμβρια. Ακόμα. Για ποιο πράγμα. Εντάξει, τώρα αυτό με φταίνει τα πάντα. Ο Γκαγκάτσης, ο ένας, ο άλλος, όλοι φταίνουν. Δεν είπε, χρησιμοποίησε τυχαία ονόματα. Μην τα παίρνεις. Για τον προηγούμενο λοιπόν, έχω να του πω ότι δεν θα μας λείψει ιδιαίτερα από το γήπεδο, άμα δεν έρχεται έτσι, να τα ξέρει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κατά την άποψή μου, το ματς και οι καλύτερες ομάδες στον κόσμο, αν το ματς τραβώσει έτσι όπως τράβωσε στον ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι δύσκολα ανταπεξέρχονται.
κακά τα ψέματα σου, όταν τρως 45 δευτερόλεπτο γκολ, είναι δύσκολο να το φέρεις στο μάτσο εκεί που θέλεις. Και δεν ήταν μόνο αυτό, ήρθαν πολλές αναπολύσεις. Δεν έφαγες και τρίκο. Αυτό λέω, αλλά το 45 δευτερόλεπτο είναι ότι χειρότερο. Βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι δεν μπήκανε με συγκέντρωση. Ούτε με τον Ολυμπιακό. Γιατί το λάθος το κάνεις εσύ στη δικιά σου τη μεριά, ενώ έχεις την μπάλα εσύ. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνω Τσίμερο. Το Τσίμερο ότι έχει κάνει άλλα 4-5 τέτοια λάθη και χθες στον αγώνα, αλλά και γενικότερα κάνει. Είναι το στυλ του ποδοσφαιριστή, ο οποίος παίζει λίγο με τη φωτιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, εννοείται ότι συμφωνώ 100% για το θέμα του Κάνιας. Ο Κάνιας είναι κομβικός παίκτης, κακά τα ψέματα. Θα πω ότι δεν συμφωνώ για το θέμα του Γλύκου, αλλά okay, εγώ θεωρώ ότι και στο δεύτερο γκολ και στο τρίτο γκολ έχει ευθύνη. Ειδικά στο τρίτο. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι η άποψη. Ελπίζω να τα δει ο προπονητής, γιατί έκανε ένα λάθος ο Μπρίκιτς με τον Παναθηναϊκό και βγήκε από την ομάδα, γιατί... Με τον Ατρόμητο δεν έκανε. Με τον Ατρόμητο έκανε λάθος ο Μπρίκιτς. Ξέρω εγώ, άμα γίνεται μια σέντρα από το σπίτι σου στη μικρή περιοχή... Εντάξει, μάθε να βλέπεις μπάλα. Μάθε να βλέπεις μπάλα. Εντάξει, τώρα καλά. Το είδαμε. Το έργο με τον Ατρόμητο το είδαμε καλά. Το είδαμε. Εννοείται όλοι το είδαμε. Θέμα τι βλέπει ο καθένας. Ναι, το είδαμε το έργο. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, μια χαρά το είδαμε το έργο. Λοιπόν, με τον Μπρίκετ, λοιπόν, κάνε ένα λάθος στον Παναθηναϊκό και τον έβγαλε από την ομάδα. Ο Ήβης δεν έφερε τον Μπρίκετ, έχει λόγο να τον πετάει έξω. Ο Ήβης δεν έφερε. Άκουσα να πω τίποτα. Απλά θεωρώ ότι πλέον και ο Γλύκος πρέπει να βγει από την ομάδα, να ηρεμήσει το κεφάλι του, γιατί τώρα τελευταία κάνει πολλά λάθη που δεν έκανε στην τώρα αρχή. Τώρα το θέτει σωστά. Αν υπάρχει λέω, πίεση στο Γλύκο... Μα αυτό λέω. Ναι, να αποσυμφωνούμε. Ναι, έτσι συμφωνούμε. Η πίεση ξέρεις που φαίνεται... Στα μούτρα του φαίνεται, άστο, το ξέρουμε καλά. Μπράβο, και στα μούτρα του, αλλά και ο Γλύκος ποτέ δεν είχε πρόβλημα με τα πόδια. Τώρα ξαφνικά δεν μπορεί να δώσει μπάλα με τα πόδια. Όχι, δεν μπορεί. Στις 20 κάνει ένα λάθος. Δεν είναι το φοντρό λάθος, βέβαια, που στοιχίζει την πρώτη κίτρινη του Μαρεζά μετά και την δεύτερη. Το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ δεν είναι ότι παίζει ο Γλύκος θεματοφύλακας. Το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ είναι ότι είναι αρχηγός ο Γλύκος στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ένα, αυτό που έχετε διακρίνει κι εσείς και έχει να κάνει με την προσωπικότητα. Συμφωνώ απόλυτα. Ένα δεύτερο έχει να κάνει με την νοοτροπία. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά η νοοτροπία ξεκινάει πρώτα από τους φιλάθλους. Όταν εσύ μου κάνεις πρώτο θέμα σαν οπαδός το μάτσο τον Ολυμπιακό και μου κάνεις τα sold out. Και μετά με τους υπόλοιπους είσαι τριαλαλή, τριαλαλό με 5.000 κόσμο. Δεν περιμένεις από την ομάδα να σου δείξει κάτι διαφορετικό. Κάποτε είχε πει ο αείμνηστος Σκουντουκίδης ότι όταν εγώ, λέει, σας βλέπω στο γήπεδο με τα τραντιστοράκια, μην περιμένετε από μένα να παίξω μπάλα. Απλά είναι τα πράγματα. Είναι τόσο απλό. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Η νοοτροπία ξεκινάει από τον ίδιο τον κόσμο. Από τον ίδιο τον οργανισμό ΠΑΟΚ, τέλος πάντων. Όχι μόνο τον κόσμο. Από τον ίδιο τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Όταν η νοοτροπία σου είναι για ένα match, όπως κάνει ο Ηρακλής, ας πούμε, με σένα, δεν περιμένεις μετά από εκεί πέρα οι παίχτες να δουν κάτι διαφορετικό από αυτό που εσύ τους δίνεις. Έτσι είναι. Να δούμε. Από εκεί και πέρα έρχονται πολύ μεγάλα μάτς. Η ομάδα τότε θα κρυθεί. Τώρα, αυτά που ακούγονται δεξιά και αριστερά, του στυλ, να αλλάξουμε 5 παίχτες πάλι, 10 παίχτες, όχι δεν παίζει αυτός, όχι δεν κάνει εκείνος, όχι δεν κάνει ο άλλος, εγώ τα ακούω βερεσέ. Γιατί απλώς τα παιδιά υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι μέσα στην ομάδα. Ένας είναι ο προπονητής και ένας είναι ο τεχνικός διευθυντής. Ωραία. Φαντάζομαι ότι όλο αυτόν τον χρόνο έχουν δει τι πρέπει να συμπληρωθεί για την ομάδα. Εντάξει. Και εγώ, σαν απλός φίλαθλος, μπορεί να βλέπω κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορώ να βλέπω το όλον της ομάδας. Δηλαδή, το πώς πάει σε μια προπόνηση, το πώς πάει γενικότερα στη ζωή του και γενικότερα σε όλα αυτά που πρέπει τέλος πάντων να βλέπει ένας προπονητής σε μια ομάδα. Έτσι. Σωστά. Καλό μεσημέρι. Γρήγορα στους επόμενους φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Είναι. Ναι, ναι. Ναι, γεια χαρά. Δύο ερωτήσεις έχω, παιδιά. Ένα είναι ότι το πρωί στο Λίμπερο, σε εσάς, ο Βακάρος, υπονόησε, αν δεν είπε ευθέως, ότι και ο Ηρακλής και η ΑΕΚ έπρεπε να πάρουν με εμάς πόντους. Δεν λέω ότι το λέει κακοπροαίρετα, αλλά θέλω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Ότι έπρεπε να πάρουν με εμάς πόντους και ο Ηρακλής και η ΑΕΚ. Ότι έπρεπε, γιατί είχαν ανάγκη, έπρεπε βεβαίως. Γιατί με πλάτσα τείχο ήταν. Ναι, όχι το δώσαμε εμείς και τα καταφέραμε. Ότι είχαν ανάγκη. Ναι, εντάξει, οκ, είχαν ανάγκη. Ο Ηρακλής, φίλε, ο Ηρακλής όμως παίρνει πόντους παντού. Ο Ηρακλής πήρε ισοπαλία από τους τρεις και δεν έπρεπε να χάσει από τον τέταρτο. Βέβαια.
Ναι, δεν εννοώ αγωνιστικά. Ναι, επειδή ξέρουμε τι εννοείς και άμα πούμε αυτό που σκεφτόμαστε εμείς θα γίνουμε εδώ πέρα ροντέο. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Εντάξει, επειδή το αναφέρω, επειδή... Εμείς δεν είμαστε υπόλογοι, εμείς είμαστε η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Έχουμε ένα site, αν διαβάσεις εκεί πέρα ότι θεωρούμε ότι ο ΠΑΟΚ έδωσε βαθμούς στον Ηρακλή και την ΑΕΚ, τότε να μας κάνεις αυτή την ερώτηση. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Εντάξει, εντάξει. Και η δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω, υπόθηκε πριν ότι ο Τσίμηρο ξέρει ότι θα πουληθεί. Ναι, βεβαίως και θέλω να ρωτήσω, πώς θα φτιάξουμε, βεβαίως και θα πουληθεί λες, ωραία, πώς θα φτιάξουμε επιτέλους ράχο κοκαλιά, πώς θα φτιάξουμε επιτέλους ομάδα, πώς θα φτιάξουμε χαρακτήρες, όταν ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σου παίξει και για 10, μπορεί να σου παίξει και για 2, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει δυνατότητες εξέλιξης, πωλείται ας πούμε αυτό το καλοκαίρι. Γιατί, γιατί αυτοί που τον φέρνουν, θα σου πω, αυτή είναι η λογική θα του σου πω που θα, το θα έχω ξαναρωτήσει πάλι, που θα... είμαστε selling club, είμαστε αυτοί που τον παίρνουν, αυτοί που τον παίρνουν, έτσι τον ψήνουν. Γι' αυτό το θέμα είναι βαθύτερο. Δεν φταίει το παιδί. Άρα ο Μίχελ... Τον φέρνει ο Άρνεσεν, όχι ο Μίχελ. Όχι ο Μίχελ. Τον φέρνει ο Άρνεσεν. Ο τεχνικός διευθυντής, ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός, φέρνει παίχτες για να έχουν καλύτερο πάτημα, να απολυθούν σε καλύτερα και δυνατότερα θα πρωταθλήματα. Γίνεται και αυτό. Αυτό είμαστε. Θα γίνεται όχι, δεν και αυτό. Δεν είσαι αυτό. Είσαι... Εντάξει, άμα είμαστε αυτό, τι να πω. Okay. Δεν να είναι κακό όνειρα, το να πουλάς ένα παίχτη. Όχι, κακό είναι να του λες ότι σε παίρνουν γι' αυτό όμως. Καλά αυτό. Σε μειώνεις ναι, να μην κάνουμε όνειρα ρε παιδιά. Να μην κάνουμε όνειρα. Δεν είναι, είναι αυτό το πράγμα. Θα πάρει UEFA, ξέρω εγώ. Δεν είναι όνειρα, εντάξει. Γιατί αυτά πρέπει να είναι τα όνειρά μας και τα σχέδιά μας άμα θέλουμε να πάμε μπροστά. Να πάρουμε πρωτάθλημα, να παίζουμε Champions League, να πάμε να πάρουμε το UEFA κάποια στιγμή. Αυτά πρέπει να είναι τα όνειρά μας. Δεν είναι κακό να παίρνεις ένα παίχτη ένα εκατομμύριο, το κάνεις για 3 και μετά να παίρνεις 2 τέτοιους. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Δεν παίρνεις 2 τέτοιους όμως για... εντάξει, γιατί το Ροντρίγκες τι έκανες. Ο Κάμπος είναι η εναλλακτική του ΜΑΚ. Είναι. 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 Μέσα στον αγωνιστικό χώρο θεωρητικά, είναι. Θεωρητικά είναι. Θεωρητικά έτσι δηλώθηκε. Η διοίκηση πήρε αντί για το ΜΑΚ πήρε τον Κάμπος. Εγώ σαν οπαδός δεν είμαι ευχαριστημένος. Εμείς όλοι εσείς είστε. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι κανείς. Ότι έφυγε ο ΜΑΚ και ήρθε ο Κάμπος. Μπορεί και να απέτυχε σε αυτήν την απολογή. Εντάξει. Μπορεί, να, σύγκριση, μπορεί και να απέτυχε σε αυτή την προσπάθεια. Μπορεί και να απέτυχε. Ωραία. Ωραία. Αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε, να μην παραμυθιαζόμαστε, ότι δεν πάμε για πρωτάθλημα, πάμε για κάποιο άλλο. Όχι, πράγμα, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Μην μπερδεύεσαι. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Μην μπερδεύεσαι. Δεν γίνεται να αλλάζει την ομάδα μέσα στη μέση χρονιά, να φεύγει ο καλύτερο παίκτη και να λες ότι πάω για να κάνω σπουδαία πράγματα. Η ομάδα δεν εκτιμά ότι ο Ροντρίγκες ήταν ο καλύτερο παίκτη. Κάποιο πρέπει να μείνει. Ο Τσίμηρο για μένα πρέπει να μείνει. Ένας κορμός πρέπει να μείνει. Ο κορμός όταν λέω, δεν λέω κάποια ελληνάκια που εντάξει δεν θα παίζανε σε καλύτερο πρωτάθλημα ή για να δούμε κτλ. Δεν έχουν άλλες επιλογές. Να κρατήσουμε αυτούς που έχουν άλλες επιλογές. Και τώρα δεν είμαστε με δίκη Ζαγοράκη που δεν είχαμε ας πούμε λεφτά, υποτίθεται, έδινε ο κόσμος μετοχές, τέλος πάντων το ένα τ' άλλο. Έχουμε υποτίθεται τον άλλον, έτσι, που έχει φράγκα. Και υποτίθεται ότι θέλει ας πούμε να τα επενδύσει. Κράτα τους. Κράτα τους καλύτερους. Αυτό είναι. Ποιους θεωρούν εκείνοι καλύτερους. Αυτό είναι. Έχεις διαφορετική εκτίμηση για το ποιος είναι ο καλύτερος σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, να κάνουμε. Να είσαι καλά, φίλε. Είναι πολύ χρήσιμη κουβέντα αυτή, αλλά εντάξει, έχουμε χρόνο. Άλλοι τρεις, καλησπέρα. Έλα. Δεν μπορούσε να περιμένει. Καλησπέρα στον επόμενο. Μ' ακούτε? Τώρα σε ακούμε, ναι. Καλησπέρα, Γιώργος Αντώσκυλο από Αθήνα. Γεια σου. Όσο ωραία ήταν η προηγούμενη εβδομάδα, τώρα σήμερα έχει πολύ καζούρα εδώ στην Αθήνα. Και όταν είσαι 1-100 είναι δύσκολο. Από την ομάδα του Θωμά Μητροπούλου. Εντάξει, στην καζούρα δεν πειράζει, μ' αρέσει ναι. να μιλάω. Δεν πειράζει. Έτσι, εντάξει, άσχετα αν είναι μια άλλη. Το νιώθουν τι γίνεται στο ποδόσφαιρο, το νιώθουν και αυτό το ειρωνεύονται κιόλας. Η ομάδα του Θωμά Μητροπούλου. Ναι. Έσον, πάμε παρακάτω. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το κλίμα πάντως. Περισσότερο γλέντι υπήρχε σήμερα παρά... Λογικό. Ναι, λοιπόν, επειδή εντάξει, με μια ήττα ξανάρχισε. Για την ομάδα λες που κέρδισε τον ΠΑΟΚ 2 φορές τα τελευταία 6 χρόνια. Αυτή να λες. Ναι. Δεν πειράζει, οκ. Okay. Λοιπόν, θεωρώ ότι αν κάποιος περίμενε την αγωνιστική ανωτερότητα που πιστεύουμε ότι έχουμε έναν τον άλλον, ο ΠΑΟΚ να την αποδεικνύει κάθε Κυριακή, σε κάθε αγωνιστικό χώρο, απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο, ό,τι κίνητρο και αν είχε, λογικό είναι να απογοητεύεται μετά από τέτοιες φαλιάρες. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι
η ομάδα τώρα χτίζει αγωνιστικό προφίλ, αγωνιστικό χαρακτήρα. Τώρα είναι σε διαδικασία δόμησης, θα τις καταπίνουμε πιο εύκολα αυτές τις φαλιάρες. Αν νομίζουμε ότι για τρεις πόντους στα Γιάννενα, δύο πόντους στην Ηρακλή, δύο πόντους στη Βέρεια, γι' αυτό χάθηκε το πρωτάθλημα και αυτοκτονήσαμε, θα απογοητευόμαστε. Αν καταλάβουμε ότι τώρα χτίζεται μέταλλο, τώρα ξαναμαθαίνουμε τι πάει να πει να διεκδικούμε πρωτάθλημα, γιατί νομίζω ότι ως οργανισμός, μια φορά το 2009 διεκδικήσαμε και μετά πρέπει να πάμε 20-25 χρόνια πίσω. Δεν το έχουμε αυτό το πράγμα στα διαδικασία. Γι' αυτό και συνεχώς τις μεγάλες νίκες δεν μπορούμε να διαχειριστούμε, ούτε τις μεγάλες ήττες, και μετά σαν ξεφούσκωτοι μοιάζουμε. Ναι. Τώρα για το θέμα του προπονητή, επειδή ακούγονται από χθες φοβερά πράγματα κατά τη γνώμη μου, δηλαδή ο προπονητής αυτός που πριν ένα μήνα ήταν ανώτερος από Σάντος και Στέφενς, τώρα ξαφνικά είναι κάτω από K20, δηλαδή πρέπει να πάει πιο κάτω ακόμα. Δηλαδή εντελώς άξιο το βγάλανε. Εγώ μια χαλαρή κριτική θα κάνω από την εξής οπτική γωνία. Έχω βάλει στο μυαλό μου ένα νοητό ευθύγραμμο τμήμα. Στη μια άκρη είναι ο Σάντος, στην άλλη άκρη είναι ο Άγγελος Αναστασιάδης. Το Σάντος τον έχω στον ορισμό του προπονητή. Στην άλλη μεριά είναι ο ορισμός του μη προπονητή. Όταν ένας προπονητής ακολουθεί μεθόδους του Αναστασιάδη, μαθηματικά βέβαια είναι ότι αργά ή γρήγορα θα αυτοκαταστραφεί και ο ίδιος και η ομάδα. Αν πάει από την άλλη μεριά, θα μακροημερεύσει η ομάδα του. Τι εννοώ δηλαδή? Όταν είναι μια ομάδα σε διαδικασία χτισήματος, εάν τους παίκτες σου που έχεις κάθε Κυριακή τους βάζεις σε άλλη θέση, στο ίδιο 90 λεπτό, τους αλλάζεις θέση. Δηλαδή, για παράδειγμα, χθες ο Ward έριξε και τις τρεις θέσεις πίσω από τον Center Four. Ο Πέλκας τον τελευταίο οι μήνα δύο, για τα πλάγια είναι μικρές οι διαφορές, δηλαδή δεν είναι τίποτα. Το θέμα είναι το ρόλο όμως, επειδή η ομάδα είναι σε διαδικασία χτισήματος. Θα πω ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό τι εννοώ, ότι μια ομάδα όταν θέλει να έχει ένα πλάνο, ας το στηρίζει χωρίς να προσαρμόσει τον αντίπαλο και ας θυσιάσει κάποια πράγματα. Θα πω ένα παράδειγμα όχι για ακόμα το Σάλκε. Ακόμα και όταν παίζει με τη Σάλκε. Ακόμα με οποιονδήποτε από τη στιγμή που είναι σε διαδικασία χτισήματος, κατά τη γνώμη μου. Και ας έχεις το τίμημα. Θα πω το εξής παράδειγμα τώρα για να μην πω για το Σάλκε. Θα πω ο Βαλβέρντε όταν ήρθε δεύτερη φορά στην Ελλάδα, πάει και παίζει πρώτη αγωνιστική στον Ηρακλή. Προηγείται 1-0, τρώει δύο γκολ σε αντεπιθέσεις, ενώ προηγούνται 1-0 και χάνει. Πάει μετά από 7 αγωνιστικές, ξαναπαίζει με τον Παναθηναϊκό, προηγείται 1-0. Η ομάδα είναι ψηλά, ξανατρώει δύο γκολ σε αντεπιθέσεις, χάνει πάλι 2-1. Το ρωτάνε οι δημοσιογράφοι. Επειδή εκείνη τη στιγμή κάθεσε πίσω τον Παναθηναϊκό. Αν λέει καθόσουν πίσω αυτά τα μάτια να τα πάρουμε, τώρα θα ήμασταν πάνω και θα είχαμε πλεονέκτημα το πρωτάθλημα. Και τους είπε ο άνθρωπος. Εγώ επειδή η ομάδα μου θέλω να πει σε ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. Να πιέζει ψηλά, είτε το σκορ είναι 0-0, είτε 1-0, είτε 0-1. Εγώ θέλω οι παίκτες μου να μάθουν να το παίζουν αυτό το πράγμα έτσι. Ακόμα κι αν χάσω ένα-δυο μάτς, ακόμα κι αν κερδίσω ένα-δυο μάτς, επειδή θα κάνω μια αλλαγή προσαρμογής μόνο για αυτά τα μάτς, που θα ανακόψω όμως τη διαδικασία εξέλιξης, εγώ θα προτιμήσω, ας θυσιάσω ένα-δυο μάτς για να μάθει η ομάδα μου να παίζει κάτι συγκεκριμένο. Ακόμα κι αν στο χάσω. Και ήρθε μετά από 3 μήνες στην Τούμπα και τέτοιο πρεσάρισμα εγώ δεν έχω ξαναδεί από ομάδα. Αν θυμάστε και είναι το 0-2 στο 20 λεπτό. Που και μετά το 0-1 συνέχισε και σε όλο το 90 λεπτό. Με τι θέλω να δει εγώ. Τεράστια επιλογή στα Σταφυλίδη στο δεξιμπάκ. Ορίστε. Τότε. Που βάλει το Σταφυλίδη. Ο Μπόλωνης δεν ήταν. Βεβαίως, ναι. Το Σταφυλίδη δεξιμπάκ. Συμφωνώ ότι είχε ο Πάοκ αδυναμίες, αλλά ήταν χαρακτηριστικός ο τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Δηλαδή έτσι έπαιξε και στη Ρουμπίν Καζάν και στη Μέταλιστ. Γνώριζες τον τρόπο που παίζει. Ανεξάρτητα από ότι ήταν ο αντίπαλος. Αυτό λοιπόν εγώ που θέλω από τον ύψος τέλος χρονιάς. Ας ήταν δύσκολο τώρα, γιατί είναι πολύ μεγάλο το βάρος πίεσης και για κύπελλο. Για αποτελέσματα. Όχι, δεν θέλω το αποτέλεσμα. Θέλω ένα πλάνο που θα, όπως λέει ο Σταύρος Σοφά πολλές φορές, να το πιστεύει η ομάδα, να το τηρεί και ας χάσεις φέτος. Αν έχεις μετρήσει ότι εγώ αυτό το πλάνο με αυτούς που παίξουν αυτά χρηστικά έτσι μπορούν να παίξουν, ας χάσουν και τρεις αγώνες. Ποιος θα πει στον Ίβιτς αυτό το πράγμα που λες εσύ? Ορίστε. Ποιος θα το πει στον Ίβιτς αυτό το πράγμα? Ας χάσεις. Ποιος? Ο ίδιος θα το κατανοήσει. Πού ήρθε, στον ΠΑΟΚ δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή θα πάει και το αποτέλεσμα, θα προσαρμοστεί πάλι, θα βάλει στον αγώνα το center back, πώς το λένε, ακραίο, θα του βγει, θα το ξαναδοκιμάσει το επόμενο αγώνα, δεν θα του κάνει, θα το ξαναλλάξει. Θα υπάρχουν παλινδρομήσεις. Και νομίζω ότι στη διαδικασία που είναι ο ΠΑΟΚ που τώρα χτίζει χαρακτήρα, θα τον ανακόψει. Και θα μείνει στάσιμος ακόμα και αν πάρει ένα-δύο αποτελέσματα που φαινομενικά θα μας φανούν καλά. Αυτή είναι η γνώμη μου όσα διδάχτηκα από εκείνη την τριετία. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να είσαι καλά. Γεια. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Χαίρετε. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά εσύ.
Βασίλης από τον Αστρόμαυρο Πειραιά και την Αστρόμαυρη Αθήνα. Βασιλάκη, τι κάνεις? Είσαι συγκινητικός. Ναι, χαθήκαμε ρε φίλε, πόσο γρήγορα να τα πούμε. Άσε να πάνε. Λοιπόν, θα πω 2-3 πραγματάκια. Λοιπόν, λέμε Μπιζίμ ΠΑΟΚ, λέμε ΠΑΟΚ και ξέρω ψωμί, λέμε η δύναμή σου είναι χιλιάδες οπαδοί σου και άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Αν αυτά δεν τα κάνουμε στην πράξη, πιστεύετε ότι έχουν αξία? Ή είναι απλά συνθήματα που τα λέμε και ποσταρίσματα στο Facebook? Είναι επαναλαμβανόμενη αυτή η συζήτηση. Όποιος μπορεί, όποιος δεν μπορεί, τι να κάνουμε, δεν θα πείσουμε κανέναν. Όχι, ξέρεις που θέλω να καταλήξω, Δημήτρη μου. Η ομάδα, καλός ή κακός, ωραία, έχει αλλάξει 15 επίπεδα. Έχει ανέβει 15 επίπεδα σε σχέση με το τι ήταν. Αν το κατανοήσουμε αυτό το πράγμα, θα μπορέσουμε να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο. Καλή κριτική, δεν μιλάω για εσάς, εσάς είναι η δουλειά σας. Πρόσεξε, μην φανώ διαφορετικά. Εσείς είστε δημοσιογράφοι. Okay, εσείς, ναι, δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε. Όχι ότι, πρόσεχε, όχι ότι θέλετε, αλλά έχεις ό, και το σε εισαγωγικά, πρόσεξε, έχεις σε εισαγωγικά πάντα, το έχεις εσύ προσωπικά, σαν δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ, σε εισαγωγικά πάντα τι μιλάμε, έχεις το δικαίωμα να κρίνεις λίγο παραπάνω γιατί είναι και η δουλειά σου, υποτίθεται. Ναι, με επιχειρήματα, με επιχειρήματα. Και γι' αυτά κρίνομαι, κρίνομαι και εγώ γι' αυτά. Εννοείται, πάντα με επιχειρήματα μιλάω. Αλλά τώρα εγώ που δεν ξέρω τίποτα, εγώ προσωπικά για μένα σαν Βασίλης, δεν μπορώ να κρίνω και να μηδενίζω, να μηδενίζω προσφορά στο σύλλογο, να μηδενίζω το μέλλον ότι είναι μαύρο, άραχνο και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, ότι δεν βάζουμε λεφτά, ότι γιατί δεν κάνει μεταγραφές ή γιατί τόνα για τ' άλλο. Δεν μπορώ εγώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Εγώ πρέπει να είμαι εκεί κάθε Κυριακή να στηρίζω την ομάδα με όποιο τρόπο μπορώ. Είτε βάζοντας παραλλαγή για να μπούμε στο γήπεδο για να με πάρουν χαμπάρι. Είτε πηγαίνοντας και κάνοντας όσα χιλιόμετρα μπορώ. Όπου και αν είμαι. Και όταν λέω εγώ, όχι μόνο εγώ, προσωπικά εγώ. Όποιος είναι φίλος, όποιος νιώθει πάω. Όποιος νιώθει πάω. Αυτή η ομάδα την ηρωνεύονται εδώ στην Αθήνα. Ηρωνεύονται την ομάδα. Και την ηρωνεύονται όχι άλλο λόγο. Την ηρωνεύονται γιατί τη φοβούνται. Ξέρουν αυτό που έρχεται, το ξέρουν, το βλέπουν να έρχεται. Βλέπουν ότι είναι ένας άνθρωπος πίσω σοβαρός, ότι επενδύει, ότι πάει να κάνει πλάνο ευρωπαϊκό. Θα σου πω κάτι μόνο. Μόνο αυτό, παιδιά, πραγματικά που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και δεν το λέει κανένας. Δεν το λέμε τόσο συχνά όσο θα έπρεπε. Παιδιά, έχετε καταλάβει τι τμήμα επικοινωνίας έχει ο ΠΑΟΚ? Έχετε δει τη δουλειά? Και δεν λέω σε εσάς προσωπικά, καταλαβαίνεις πως το λέω έτσι. Έχετε δει τη δουλειά που έχει το τμήμα επικοινωνίας του ΠΑΟΚ? Τα βίντεο που φτιάχνει είναι παραγωγές ευρωπαϊκών ομάδων. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτό που λέω, παιδιά. Εσύ το βλέπεις, ο άλλος βλέπει μόνο το γήπεδο τι γίνεται. Άμα κερδίζει ο ΠΑΟΚ είναι όλα σχετικά καλά, άμα χάνει όλοι ανίκανοι. Εντάξει. Ρε φίλε, ναι, αλλά δεν μπορείς να το βλέπεις μόνο έτσι. Άμα είναι έτσι θα είσαι πάντα μίζερος, θα είσαι πάντα στη μιζέρια, ρε φίλε. Θα σε πάτε, δηλαδή, θα μένεις με το παρελθόν. Καλό το παρελθόν, ναι, δεν λέω, εντάξει, αλλά το μέλλον είναι το θέμα. Να κάνεις καινούργια παοκτσάκια. Να κάνεις καινούργια παοκτσάκια. Καλός ή κακός, αυτό είναι. Καλός ή κακός, αυτό είναι. Γιατί εγώ, εσύ, θα είμαστε μετά από 50, 60, 80 χρόνια, θα είμαστε ανάμνηση. Ο ΠΑΟΚ σαν ιδέα δεν πεθαίνει, ποτέ. Δηλαδή προτιμάς να περάσεις 30 χρόνια, 40 χρόνια φύλαθλος και να μιζεριάζεις 40 χρόνια ή να στηρίζεις ή να φωνάζεις με όλη τη δύναμη της φωνής σου. Με καταλαβαίνετε πως σας το λέω? Βεβαίως. Να είσαι καλά φίλε. Αυτό. Χαρήκαμε, καλό μεσημέρι. Καλή μέρα, για... καλή εβδομάδα παιδιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάω, πάω και είσαι. Οι άλλοι και οι άλλοι. Η ομάδα του Μαρινάκη, η ομάδα του Βίκτορα. Θωμά. Του Θωμά, ναι, sorry, τον μπερδεύω αυτός. Τι ώρα πήγε? Υπάρχει ραδιόφωνο του Βίκτορα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα Δευτέρα. Σχεδόν αποκλειστικά για το ποδόσφαιρο, όπως συμβαίνει καλώς ή κακώς κάθε Δευτέρα. Από αύριο πολλά περισσότερα. Μην ξεχνάμε ότι διανύουμε εβδομάδα που καταλήγει σε Final Four για το κύπελο στο βόλεϊ. Ήδη κάνω κάτι υποδοχές, κάτι τέτοια. Έχω εκπαιδευτεί να ξέρεις. Μασετές. Σου ζήτησα διαπίστευση. Δεν ξέρω αν το... Για μένα. Ναι. Τι, δεν θα πάμε. Στο βόλεϊ. Ναι. Εντάξει, θα δούμε.
Έχουμε και δουλειές. Δουλειά είναι. Απ' έξω και πρέπει να γράφει. Εσύ θα κάψει βολέι. Το κάνει πολλές φορές. Να ξεδάψει βολέι. Ναι, και όταν είδα του τραβών τα παιχνίδια, τα δίνω στο Ραφαήλ για τα στρώσει. Δύο λεπτά μετά τις δύο κλείνουμε. Συνέχεια με Χρήστανο Τσαλτίδη, όλο και καρυθαρχία ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί. Την επόμενη ώρα. Δεν μπορεί. Δηλαδή δεν κλείνει η ενημέρωση για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, θα έχει συνέχεια. Με Alter Ego, η δεύτερη ώρα εδώ στο ΠΑΟΚ 24. alterego-fashion.gr. Και βεβαίως ανατολικά στην Καλαμαριά Πασαλίδου 85 και δυτικά Ευκαρπία. Μαρτίου 12. Τώρα κάτι ξεχάσαμε, αλλά συμβαίνει αυτό. Με αυτά και με αυτά που βλέπουμε και αυτά ακούμε δεξιά και αριστερά. Εδώ θα είμαστε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12. Καλό μεσημέρι.